Χαίρετε κυρίε και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ο Βαγγέλης Λερό στο μικρόφωνο, δίπλα μου ο Παύλο Κρούστη και το vj 24 επανέρχεται για το 2021. Χάνω τη φωνή μου. <coughs> Γεια σου, Παύλο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλου. Ελπίζω να περάσατε όμορφα στι γιορτέ. Ελπίζω να φάγατε. Ελπίζω να είναι όλοι καλά οι γύρω σα. Και πώ πέρασε, Ευαγγέλιο, όλα καλά. Εντάξει, μέσα στη μιζέρια του 20, γιατί τώρα έχουμε 21 και είναι τελείω διαφορετικά. Ήδη νιώθω τη διαφορά. Ναι, άλλο πράγμα τώρα. Ε, <laughs> για τα δεδομένα του 20 ήταν μια χαρά. Με του συγγενεί, με την οικογένεια. Αυτά είναι που εκτιμούμε στη ζωή, αυτά είναι που γουστάρουμε. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο που πέρασα οικογενειακά και έτσι ζεστά, ζεστά τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά μου. Εσύ πώ τα πέρασε, ε, Ωραία. Μπορεί να Γλυκά θα έχουμε να τρώμε για αρκετέ μέρε ακόμα και γενικά εντάξει, είδα λίγο ξέρεις, οικογένειες και τέτοια που είχαν τους δω κάτι μήνες, ξεχάσει πώς είναι. Κιλά θα έχουμε να Φίλω. χάνουμε τώρα από εδώ και πέρα καιρό. Άμα σου πω ότι έφαγα τώρα θα κλάψεις. Για yeah, πες. Τι yeah, να yeah. σου πλέω τώρα. Είπαμε να κάνουμε διαφορά φέτο, ξέρω εγώ, και πέσανε κάτι κότσια στο τραπέζι. Πέσανε κάτι πανσέτε τυλιχτέ με επιπεριέ και <laughs> τυριά μέσα και τέτοια. <laughs> διαφορά. Δηλαδή, τις άλλες τι άλλε χρονιέ τι έπεφτανε. Άλλε χρονιέ πέφτανε στο τραπέζι αρνιά, γαλοπούλε, ξέρει και τέτοια. Και είμαστε σε Α, εφήσει... τέτοια διαφορά. Με την, <laughs> εξαίρεση, με, με την εξαίρεση πέρσι που θυμάστε τι είχε γίνει με τη γνωστή Βαγγελιάδα που είχα αποκλειστεί στα βίλια χωρί νερό, ρεύμα, τηλέφωνο και ψήναμε σουβλάκια στο τζάκι αποκλεισμένοι <laughs> από το χιόνι. Οπότε λέμε <laughs> τα προηγούμενα χρόνια είχαμε γαλοπούλε αρνιά, full κλεισέ, ξέρω εγώ. Πέρσι την πάθαμε και ψήναμε σουβλάκια στο τζάκι γιατί ήμασταν αποκλεισμένοι. Φέτο τα κάνουμε γκουρμέ καταστάσει. Και πέσανε πολύ ψαγμενιές στο τραπέζι. Οπότε, βέβαια, όντω ισχύει ότι έχω φάει ήδη πάρα πολύ. Πρέπει να έχω βάλει κανένα δίκυλο, τρίκυλο. Και πρέπει να αρχίσουμε να χάνουμε σιγά-σιγά. Ταυτόχρονα, παίξαμε και λίγο νομίζω. Εγώ έπαιξα αρκετά. Κυρίω backlog. Αν και κάτι μου χάλασε τα σχέδια, θα σου εξηγήσω στη συνέχεια. Εσύ τι έπαιξε μέσα στην ανάπαυλα. Λοιπόν, ε, έπαιξα με κατσικάκι στην πεθερά. Έπαιξα αρνάκι στη μανά. Δεν έπαιξε βίντεο games. Αλλά πέρα από όχι, έπαιξα. Η αλήθεια είναι ότι τερμάτισε επιτέλου το Doom 16 που το έχω ξεκινήσει πριν κάτι μήνε. Ε, γιατί ήθελα να δω και το Doom Eternal για να πα και προλάβω, ξέρει, για τα βραβεία τη χρονιά. Δεν το προλαβα. Και είναι, ε, είναι κρίμα γιατί το Eternal έτσι όπω το ίσω και να μπαίνει στην πεντάδε τη χρονιά, αλλά δεν θα να το βάλω. Έχω παίξει τι δύο πρώτε πίστα και είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το 16. Δεν ξέρω αν το έχει δει και εσύ καθόλου το Doom. Ε, δεν παίζω ιδιαίτερα γιατί έχει αυτό το φανταστικό στοιχείο το Doom που λατρεύω εγώ στα παιχνίδια. Αυτό τη καταδίωξη και τη κλειστοφοβικότητα. <laughs> <laughs> που βέβαια καθώ γίνεσαι καλό, το χάνει τελείω γιατί απλά σφάζει δαίμονε, ρε παιδί μου, και γίνεσαι λίγο. Φαίνεσαι ότι είσαι overpowered. Αλλά εμένα αυτό το πράγμα mm. με τα τέρατα που σε κυνηγάνε λίγο με, με κάνει λίγο. Ξέρεις, ε, δεν έχω παίξει ποτέ μου <laughs> κανένα Doom. Όχι, κανένα, ποτέ. Πρώτη ούτε εδώ, τα παλιά, ποτέ, ξέρω εγώ, ούτε ποτέ, το 3 ή. Ποτέ, ποτέ, κανένα. Ε, η αλήθεια είναι το 3 ήταν αυτό που ήταν το χεσίδικο, το horror. Αυτό δηλαδή που όντω δεν θα σου πρότεινα σένα, αλλά το του το, το 16 και το eternal που βγήκαν τώρα είναι arcade. Δηλαδή, δεν είναι, σε βγάζει πίστε, ε, λίγη εξερεύνηση και σκοτώνει κόσμο. Αυτό σφάζει. Mm -hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Ε, Ευτυχώ σου ξαναλέω το, το, το Doom του 16 το βρίσκω λίγο υπερεκτιμημένο η αλήθεια είναι πολλοί κόσμο θα με φάει τώρα, αλλά η αλήθεια να το βρίσκω λίγο υπερεκτιμημένο γιατί είναι, είναι arcade παιχνίδι, ρε φίλε. Ξέρεις, δεν έχει τίποτα, καμιά σενάρια από πίσω, τίποτα. Ωραία μουσική, γραφικάρε, πολύ από τα πιο βελτιστοποιημένα παιχνίδια γενικότερα στο πώ παίζει οι επιδόσει του. Yeah. Δεν ξέρω αν είδε και μια λίστα του. Το DSO Gaming, νομίζω, βγάλει μια λίστα που έχει το Doom Eternal στα, στο νούμερο 1 των πιο βελτιστοποιημένων παιχνιδιών σε PC. Έχει τόσο καλά. Ναι. Yeah. Ε, ε, Γιατί στις ε, και αντίστοιχε Ναι, όχι μόνο. Και με το προηγούμενο του 16 ήταν πάρα πολύ ελαφρύ. Δηλαδή, γενικά θυμάμαι ότι τα Doom πάντα ενώ ήταν εντυπωσιακά σε textures και αυτά, παίζανε πολύ χαμηλά specs. Αυτό που μου έχει μείνει από το Eternal, βέβαια, ακούγοντα τι συζητήσει και διαβάζοντα τα άρθρα στο Ιντερνετ, είναι περισσότερο ε, αυτό το, το, ιδιαίτερο που έχει το soundtrack. Mm -hmm. ε, που παίρνουν δηλαδή metal. Ε, πώ τα λε τα τσόιρε εσύ, Quo, κου, κου, πώ τα λε εσύ. Fire. The choir. Χοροδίε. Ναι. ξέρω εγώ, με μεταλλάδε και συνθέτουν έτσι ένα κλασικό αποτέλεσμα με metal. Αυτό είναι από τα καλά. Τι είπα τώρα, ε? από τα καλά soundtrack του 2020. Oh, no. <laughs> <laughs> είπαμε... <laughs> ναι, έλαντε. <είναι> <laughs> είπαμε <laughs> δύο πράγματα έχει κάνει καλά το 2020. Καταστροφέ, πανδημίε, χα... συμφορέ και καλά soundtrack. <laughs> δύο πράγματα έχει καλά. <laughs> ε... εγώ από την <laughs> άλλη. Άντως... πολύ καλό και το Doom Eternal. Πε, <laughs> πε. Πες. <laughs> ναι πολύ, πολύ καλό και το Dmiternal. Είχε γενικά με platforming, είχε με εξερεύνηση. Δεν έχω προλάβει να το δω πολύ. Ε, αλλά αυτά που είδα και τα καινούργια στοιχεία που έχει βάλει κτλ. το βελτιώνουν πάρα πολύ. Ε, έστω και στα σημεία, ρε παιδί μου, ξέρει, για να γίνει ακόμα πιο τούμπανο. Δεν είμαι σίγουρο ότι συμφωνώ με όλα τα δεκάρια και τα εννιάρια που παίρνει. Αλλά είναι εξαιρετικά ποιοτικό τίτλο. Δηλαδή αυτό αναβλίζει ποιότητα, ρε παιδί μου. Βλέπει και λε, μπράβο, είναι ένα καλοφτιαγμένο παιχνίδι. Θυμάσαι αυτό που λέγαμε για τον Gears. Προηγούμενη εκπομπή, ότι πόσο καλοφτιαγμένο και καλογαλισμένο είναι. Hey, αντίστοιχο πράγμα ισχύει και για το Doom. Και είναι, νομίζω, ένα τεράστιο θέμα αυτό. Γιατί πλέον όλο, βλέπουμε όλο και περισσότερα παιχνίδια τα οποία δεν είναι βελτιστοποιημένα. Δεν τρέχουν όπω το έπρεπε. Βασικό παράδειγμα, Cyberpunk. <laughs> Είπαμε τώρα, βέβαια, από τη μια άκρη στην άλλη. Αλλά θέλω να σου πω, είναι λίγο. Βέβαια, είναι... θα έλεγε κανεί το Doom Eternal δεν το έβαλε προσωπική σου πεντά, δεν είναι το Cyberpunk το έβαλε. Άλλο αυτό. <laughs> Άλλο <laughs> αυτό Φάσκεις γιατί. Φάσκει και αντιφάσκει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το, το, το Doom δεν πρόλαβα να το βάλω γιατί δεν έχω παίξει αρκετά. Cyberpunk έχω παίξει λίγο παραπάνω, δηλαδή έχω παίξει, ξέρω εγώ, σύνολο σε Xbox και PlayStation πρέπει να έχω παίξει κανένα 15 ώρο. Οπότε παιδί μου, μπορούσα να βγάλω ε, κάπω συμπέρασμα από το Doom το Eternal. Αλλά ακόμα δεν έχω δείξει όλου του μηχανισμού σκέψου. Οπότε δεν, δεν μπορώ ε, 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 να. εγώ πιστεύω είναι από τα παιχνίδια που θα το βάζει μάλλον. Όπω ένα παιχνίδι ακόμα που θα έβαζε θα ήταν το Valhalla αν το είχε παίξει. Οπότε νομίζω ότι η δική σου yeah. η πεντάδα είναι λίγο, πρέπει να δημιουργήσει έναν θεσμό ας πούμε, που να είναι ε, αναδρομικά. Πώ παίρνουν οι συνταξιούχοι, ρε παιδί μου, τα χρήματα αναδρομικά. Πρέπει και εσύ να δίνει τα βραβεία σου, σαν boomer, σωστό, να δίνει τα βραβεία σου αναδρομικά, γιατί παίζει τα παιχνίδια ένα χρόνο αργότερα μέσω του backlog. Ποτέ δεν έχει παίξει δηλαδή yeah. στην ώρα του παιχνίδια για να δώσει τα βραβεία. Γιατί θα έρθει τώρα του χρόνου και θα μου πει, που θα κάνουμε τι βραβεύσει του 2021 και θα έρχεται το 2022. Ξέρει τι έπαιξα τον προηγούμενο μήνα. Έκλεισα 150 ώρε με τον Βαλχάλα και έπαιξα και όλα τα season. Πας και οφείλω να πω, θα μου πει <laughs> ότι είναι παιχνιδάρο όπω έκανε και με το Odyssey, α πούμε. Που... Λοιπόν, οφείλουμε, θεωρώ, σαν συντάκτε να παίζουμε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Δυστυχώ όμω λόγω χρόνου δεν είναι αυτό το πράγμα. Και μπορεί, ξέρω εγώ, στον Τατσιόπουλο να του έχουμε φορτώσει. Έπαιξε, νομίζω, φέτο έλεγε 100 παιχνίδια. Ένα τέτοιο ποσό, ένα τέτοιο πλήθο. Και όλα τα... Έχει παίξει ρε παιδί πάνω από τα μισά παιχνίδια τη χρονιά. Εγώ αυτό δεν μπορώ να φανταστώ καν πώ γίνεται. Δεν ξέρω πώ το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε προσπαθώ τουλάχιστον να ξέρει να παίζω τα παιχνίδια που έχω ελήψει από τον backlog. Νομίζω σημα... σημασία έχει να μην εκφέρει άποψη, ε, ξέρεις, κάθετη άποψη για κάτι που δεν έχει δοκιμάσει. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλη η συντάξη να έχουν δοκιμάσει τα πάντα. Εντάξει, τώρα αν είσαι, αν είσαι βέβαια αρχή συντάκτη που παίρνει μέρο και σε άλλε διαδικασίε και προσπαθεί να κάνει μια αποτίμηση τη χρονιά και τα λοιπά, καλό θα είναι να έχει. Αλλά αν είσαι απλό συντάκτη, δεν χρειάζεται, να, υπόθε, πιστεύω. Ναι. Γιατί είσαι ουσιαστικά απλά, απλά ένας ένα γκέιμερ που ξέρει να μιλάει καλά. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί δεν είμαι ε, επαγγελματία. στην ουσία, ο, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και, και οι αρχή ρε παιδί μου, αλλά και, να, και, και οι συντάκτε στην ουσία. Δηλαδή, αν όλο είναι να φτιάξει λίστα, ξέρει. Τέλος χρονιά, καλό είναι να έχει παίξει όσο περισσότερα παιχνίδια για να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ξέρει να προτείνει ακόμα πιο, πιο σωστά, α πούμε, σε εισαγωγικά το σωστά, για να, έχει, για να δώσει καλύτερη εικόνα και στον κόσμο. Αλλά φέτο νομίζω ότι το παράκαναν λίγο με τι κυκλοφορίε. Ειδικά δεύτερο εξάμεινο, εγώ δεν πρόλαβα να παίξω τίποτα. Ειδικά δεύτερο εξάμεινο, που το χαμό. Άκου, άκου φράση που <laughs> θυμάσαι πέρσι. Πέρσι δεν, Πέρσι, είχαμε Πέρσι δεν είχαμε παιχνίδια ναι. να βάλουμε και κάναμε λίγο bend τα Rules. Και είχε γίνει λίγο κουβέντα για το αν θα βάλουμε το Star Wars το Jedi Fallen, πώ λεγόταν. Επειδή ήταν στι τελευταίε μέρε, να μπει να μην μπει. Νομίζω είχε βγει Δεκέμβρη, πότε είχε βγει αυτό. Ε, εντάξει, φέτο είχαμε κάτι αντίστοιχο με το Cyberpunk. Δεν είχαμε πρόβλημα να τους συμπεριλάβουμε, αλλά το συμπεριλάβουμε. Δεν ένα παιχνίδι. Ο Immortals που βγήκε Δεκέμβρη. Ναι, δεν νομίζω να το βάζαμε βέβαια να διεκδικήσει κάτι, αλλά εντάξει ήταν τίμιο, δεν ήταν κακό. Υπάρχει και preview βέβαια, το έχουμε δείξει. Υπάρχει και review. Το preview το έχω γράψει εγώ, το review δεν θυμάμαι ποιο το έχει κάνει. Ο Άρης νομίζω. Ε, ταυτόχρονα υπάρχει και μια. Yeah, yeah. Ναι, υπάρχει και μια διεργασία έτσι που το λέω διεργασία γιατί βρίσκεται ακόμα σε εκτέλεση σε σχέση με τα του site του VG24 γιατί είχαμε τάξει ότι θα μιλήσουμε για τα βραβεία του VG24 ότι θα δώσει και ο κόσμος βραβείο κτλ. Όπως θα έχετε καταλάβει αν μας παρακολουθείτε στα social media ε, αυτόν τον καιρό ασχολούμαστε κυρίως με διαγωνισμούς και έχουμε νέα για αυτό, δηλαδή θα μιλήσουμε και για τον διαγωνισμό τον τεράστιο διαγωνισμό που κάνουμε στο site ο μεγαλύτερος που με κάνει ποτέ στο site ίσως από τους μεγαλύτερους που γίνονται στην Ελλάδα τόσα πολλά δώρα ε, όχι ο μεγαλύτερος βέβαια εντάξει ε, και φυσικά έχουμε να πούμε και τους νικητές του διαγωνισμού που κάναμε στο προηγούμενο podcast που θα βγάλουμε για Xbox και PlayStation 4 έχουμε σύνολο 5 παιχνίδια να δώσουμε σωστά Σωστά. Επειδή, θα έχω... να ξεκινήσουμε αυτό. Ναι, θα ξεκινήσουμε. Απλά θέλω να πω ότι επειδή ακριβώ ασχολούμαστε με τα giveaways όλο αυτόν τον καιρό και προσπαθούμε λίγο να το οργανώσουμε, δεν προλάβαμε να βγάλουμε το άρθρο με του νικητέ του VG24, τα βραβεία και φυσικά δεν ξεκίνησε καν ακόμα η ψηφοφορία του κοινού. Που είπαμε ότι ενδεχομένω θα βγάλουμε και ένα παιχνίδι νικητή με Gamers choice δικό σα. Αυτό, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει θα. λογικά μέσα στη βδομάδα που θα κυκλοφορήσει το επεισόδιο, από ό,τι μου είπε. Αν προλάβει να το κάνει, Κοίτα, ε, από τη στιγμή τώρα που τελειώσαμε του διαγωνισμού και με όλα αυτά, ε, αυτό είναι το επόμενο που είναι να γίνει τώρα. Οπότε θα βγάλουμε την ψηφοφορία να υπάρχει. Έχουμε ήδη έτοιμε τι επιλογέ από του συντάκτε. Ε, σχεδόν οι περισσότεροι νομίζω μπορούμε να τα συζητήσουμε και αυτά στην πορεία. Μπορούμε να τα συζητήσουμε, θέλω να πω και στο σημερινό επεισόδιο, πρωτού mm. βγει το άρθρο. Οπότε ε, θα ετοιμάσουμε το ένα το αρθράκι με την ψηφοφορία για το κοινό. Ε, στην πορεία θα βγάλουμε τα δικά μα και το νικητή του κοινού. Οπότε τα best of δηλαδή θα έρθουν να ξέρουμε μέχρι τι 10 Νοέμβρη πιστεύω θα έχουμε τελειώσει. Okay. Το οποίο είναι καλό γιατί άλλε χρονιέ μπορεί να το βγάζαμε και πιο μετά, έτσι. <laughs> λοιπόν, ε, ωραία. Ε, αν θε λοιπόν τώρα μπορούμε να ανακοινώσουμε του νικητέ του διαγωνισμού από το προηγούμενο επεισόδιο, να πούμε του πέντε νικητέ. Ε, θε να του πει εσύ ή θε να του πω εγώ. Ε, Πε του. Ωραία. Δώσ' μου μισό λεπτό να ανοίξω το notepad στο οποίο τους έχω σημειώσει. Ε, λοιπόν, τα δώρα που θα δίναμε να θυμίσω ήταν ε, δύο παιχνίδια για το Xbox και τρία παιχνίδια για το PlayStation 4. Θα ξεκινήσω τώρα με τους νικητές. Που κερδίζουν για το Xbox τα εξή παιχνίδια. Devil May Cry 5, στο οποίο να κάνουμε και μια διορθώση, στο τελευταίο επεισόδιο που. Όχι, αυτό το Mortal Kombat ήταν. Το Mortal Kombat ήταν, ναι. Μπερδεύτηκα, mm. λοιπόν. Ε, το Mortal Kombat, λοιπόν, είχε πει ο Παύλο ότι δεν παίρνει το upgrade. Κάτι τέτοιο είχε πει. Ναι, για να το διορθώσουμε λίγα κι αυτό. Είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι το Mortal Kombat 11, η απλή έκδοση, δεν έχει free upgrade. Έκανα λάθο. Συγχωράτε με. Παίρνει free upgrade. Το είχα γράψει και στο review το έχω διορθώσει και εκεί. Ε, είναι με free upgrade, δηλαδή η έκδοση τώρα που θα πάρετε το Mortal Kombat 11 του Xbox, το πρόμο. Ε, αν το βάλετε σε Xbox Series X ή S, θα παίξετε την Next Gen έκδοση δωρεάν. Smart, smart Delivery και... Gar. <laughs> Μπράβο, σωστά. Ωραία, λοιπόν. Οπότε παίρνει για του νικητέ τώρα. Οι νικητέ για Xbox τώρα. Το Devil May Cry 5 για Xbox κερδίζει ο Πέτρο Μπόγια. Ο οποίο μα έγραψε καλέ γιορτέ να έχουμε στο μήνυμά του και ζήτησε να πάρει μέρο για Xbox. Ε, το Mortal Kombat 11 το κερδίζει ο Δημήτρης Καβακλιώτης, ο οποίος μας έγραψε και εκείνος ευχαριστούμε και να έχετε καλές γιορτές, ζήτησε και αυτός να πάρει μέρος μόνο για Xbox. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια για το PlayStation 4, το God of War σε retail μορφή όπως είπαμε, κάτι που θα του επιτρέψει... Όχι λοιπόν, retail σε, retail, ναι, τέλος, σε δισκάκι, σε Promo Disk τέλος πάντων, το οποίο θα το επιτρέψει, όπως είπαμε, να παίξει το έο εο... πριν πάρει κάποιο update το παιχνίδι, το God of War, σε 60fps, σε 4K, αν το βάλεις PlayStation 5, ε, είναι ο φίλος ο Γιάννης Σαράγας, ή Σαραγάς, ε, δεν ξέρω που τονίζεται, Γιάννης Σαράγας, ο οποίος μας έγραψε «Καλές γιορτές παιδιά, PlayStation 4». Λέω και το μήνυμα για να το κάνω πιο specific, ξέρεις. Λοιπόν, το, το Far Cry New Dawn τώρα το κερδίζει ο Μιχάλης13, ο οποίος επίση μα ευχήθηκε καλές γιορτές και ζήτησε για PlayStation μόνο ε, παιχνίδι. Και τέλος, ε, το Concrete Genie το κερδίζει ο Παναγιώτης Σταμάτης, ο οποίος είχε κάνει share το επεισόδιο στο Facebook με το hashtag VG24Podcast όπως ζητήσαμε. Λοιπόν... Αυτά. Οι νικητέ μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μα μέσω των social media στο, στην σελίδα του VG24 ή στο προσωπικό account του Παύλου για να, πάρει, να κανονίσει το, ε, την αποστολή και πώ θα παραλάβει το δώρο του. Ε, κάτι άλλο που ξεχνάω ο Παύλο σε σχέση με τον διαγωνισμό. Όχι αυτό. Αν μπορούν ναι, να επικοινωνήσουν μαζί μας άμεσα, ε, εμείς ούτως ή άλλως θα κάνουμε προσπάθεια για να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Σε περίπτωση που δεν άκουσαν, δηλαδή, ξέρω εγώ, την εκπομπή αυτή ή ξεχάστηκαν ή whatever, θα κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια. Αν δεν επικοινωνήσουν εκείνοι τις επόμενες μέρες, ε, αν δεν τους βρούμε κι εμείς ε, μέχρι, ξέρω εγώ, τι να τώρα, καμιά δεκαριά μέρες, Πρέπει να διαλέξουμε καινούργιο νικητή. Αυτό. Οπότε, παιδιά, όσοι ακούσετε τα όνοματά σα, παρακαλούμε, στείλτε μα. ή στο info papakivg24.gr. Για, για όσου είναι στο YouTube και δεν έχουν social media, επειδή μπορεί κάποιο από αυτού να μην έχει social media και να μα γράφει μόνο στο YouTube, μπορεί να μα στείλει στο info papakivg24.gr. Βρίσκονται και στην περιγραφή έτσι κι αλλιώ πάντα όλα τα, και τα links για τα social media και το email και τα πάντα. Και στο κανάλι μα στο YouTube φυσικά. Ε, αυτά. Τώρα, όσον yeah, αφορά. Όσον αφορά τον άλλον, τον, άλλο, τον μεγάλο διαγωνισμό που κάνουμε, αν θες να πούμε δύο λόγια, ε, είναι ήδη online, μπορείτε, ήδη θα έχετε δει βασικά είτε στο group μας είτε στη σελίδα μας την σχετική ανακοίνωση, δίνουμε συνολικά 80 δώρα, είπα, όχι 80, ε, πόσα δώρα είναι Παύλο συνολικά. 80 παιχνίδια, τα δώρα είναι περισσότερα. Ωραία. Βασικά, δι... περίμενε, κάτσε να το πάρω. Διάβασέ τα αναλυτικά, να δώσουμε. να το πάρω... μου λίγα κι αυτό. Λοιπόν, ε, λέγαμε την προηγούμενη φορά με τον Βαγγέλη ρε παιδί μου να κάνουμε του διαγωνισμού και αυτά. Σα έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε κωδικού που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε πρόμο που έχουν μείνει ξέρω, από πέρσι κτλ. Γιατί δεν είχαμε κάνει κανένα διαγωνισμό τελευταία. Αυτά όλα αποφασίσαμε να τα δώσουμε τώρα. Και τα δίνουμε σε έναν μεγάλο διαγωνισμό. Όχι μόνο αυτό όμω. Ε, τελευταία στιγμή, και όταν λέω τελευταία στιγμή, μιλάω κυριολεκτικά. Μιλάω για περίπου την Τετάρτη, πριν κλείσουν δηλαδή όλοι. Ε, έστειλα ένα mail, ρε παιδί μου, στου συνεργάτε μα, στι εταιρείε, για να του ρωτήσω ρε παιδιά, του λέω συγγνώμη, το ξέρω τελευταία στιγμή, κλασικά. Ε, αν μπορείτε να μα βοηθήσετε λιγάκι με το χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό που κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η βοήθειά του, η πολύτιμη, ήρθε άμεσα. Δηλαδή η Sony μα έστειλε τη μία μέρα ζήτησα το βοήθεια. Και την επόμενη ήρθα από κάτω ένα μεταφορέα και μου λέει: Έχω μια κονσόλα για εσά και κάτι άλλα πραγματάκια. Για μα είστε σίγουροι. Ε, ναι, και τελικά ήταν για το διαγωνισμό. Δηλαδή, πρώτα, πρώτα ήρθε καπάκια και μετά έκανα και τι συνεννόηση ότι ευχαριστούμε, ξέρει που μα στείλατε και αυτά για να τα μοιράσουμε. Ε, οπότε του ευχαριστούμε πάρα, πάρα πάρα πολύ και για την αμεσότητα και για όλα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Άλλε φορέ δηλαδή. Δεν... Ξέρεις, και στη συνεννόηση μόνο ρε παιδί μπορεί να φας χρόνο. Τώρα ήταν τσακμπαμ. Λοιπόν, οι εταιρείε οι οποίε μα βοήθησαν είναι φυσικά η PlayStation, ε, ε, PlayStation Greece Μα έστειλε την, μια κονσόλα PlayStation 4 Pro, ένα DualShock 4 χειριστήριο, μια συνδρομή 12 μηνών PlayStation Plus, μια συνδρομή 3 μηνών PlayStation Plus και μια κάρτα PlayStation Store των 20 ευρώ. Αυτά όλα θα πάνε σε διάφορου νικητέ. Θα του ανακοινώσω παρακάτω ποιοι θα είναι, τι θα πάρει ο κάθε νικητή. Και παράλληλα έχουμε και παιχνίδια τα οποία μα είχαν δώσει από πριν και δεν τα είχαμε δώσει. Για παράδειγμα, κάτι PlayStation VR τίτλου, PlayStation 4 τίτλου από το παρελθόν έχουμε μπλέξει μαζί με δικά μα πρόμο που μα είχαν μείνει κτλ. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα πακετάκι έτσι για του ε, νικητέ. Οι νικητέ σύνολο θα είναι 21, να το πούμε και αυτό. Ε, και έχουμε χωρίσει σε διάφορε κατηγορίε τα, τα, δώρα. Το ένα είναι PlayStation 4 πακέτο που περιλαμβάνει όλα αυτά που ανέφερα τώρα συν τα παιχνίδια. Το άλλο είναι ένα πακετάκι για PlayStation 5. Ε, το άλλο είναι Xbox One, PlayStation VR και PC. Έχουμε χωρίσει ε, τα δώρα έτσι ώστε να είναι λίγο πιο βολικό για του νικητέ. Ξέρει, αν έχει κάποιο δηλαδή, PlayStation, ε, μην κερδίσει για Xbox πούμε, και δεν έχει να το κάνει, από αυτή την άποψη. Ε, και οι άλλοι δύο συνεργάτε που μα στείλανε και εκείνοι παιχνίδια για PlayStation 4, Xbox One και PC είναι η Bandai Namco Entertainment, Ελλά και η EAV. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, και να αναφέρω ότι εκτό από τα, τα, τα δώρα που ανέφερα τώρα, τα PlayStation και αυτά, έχουμε σύνολο 80 παιχνίδια. 80. Είναι συνόλο 78 διαφορετικοί τίτλοι ε, και έχουμε και δύο παιχνίδια σε διπλό αντίτυπο που θα το πάρουν διαφορετικοί νικητέ. Οπότε συνόλο βγαίνουν 80. Νομίζω ότι έχει γίνει καλή δουλειά στην ε, επιλογή των τίτλων γιατί έχουμε μαζέψει στην ουσία του μεγαλύτερου φετινού και περσινού τίτλου. Ε, σίγουρα εντάξει δεν λέω ότι του έχουμε όλου, αλλά τα μεγαλύτερα παιχνίδια σου με τα φετινά και περσινά είναι εδώ. Και παράλληλα δίνουμε και παιχνίδια για PlayStation 5 που δεν είμαι σίγουρο πόσοι. Έχουν τη δυνατότητα να δώσουν PlayStation 5 παιχνίδι ήδη σε διαγωνισμό. Ε, Εμεί είχαμε αυτή τη δυνατότητα και νομίζουμε ότι είναι μια καλή έρχη για να ξεκινήσουμε και τα PlayStation 5 παιχνίδια. Οπότε, ε, να, να αναφέρω λίγο επιγραμματικά ε, κάποιου από του τίτλου για να καταλάβετε για γιατί μιλάμε. Για PlayStation 5 δίνουμε τα Devil May Cry 5 Special Edition και Observer System Redux. Είναι και τα δύο παιχνίδια αμυγό για PlayStation 5. Δεν παίζουν σε PlayStation 4, που σημαίνει ότι είναι αμυγό Next Gen. Ε, είναι δύο κωδικοί αυτοί μπορούν να τους, θα τους μοιραστούν δύο νικητέ. Τα δείχνω κιόλα, έχω μπει στη σελίδα του Ά, VG. Ε, τα έχω με τη σειρά βέβαια εγώ, αν θες να τα πεις με τη σειρά, ότι αρχικά δίνουμε μια κονσόλα όπως έδωσες να καταλάβει ο κόσμος. Δίνουμε ένα χειριστήριο mm -hmm. DualShock 4, ε, μια συνδρομή PS Plus, συνδρομή 12 μηνών, μια τριών μηνών. Πάντα, μην τα Ορίστε. Ωραία, πριν λίγο δεν τα πάμε, τα ξανά, Α, ε, ήμουν αφηρημένο γιατί έμπαινα στο τέτοιο. Τέλο πάντων, όλα αυτά είναι. Ε, το πακέτο τη Sony, όπω καταλαβαίνουμε, είναι από, το, από την PlayStation Gris, όπω είπε πολύ ωραία. Και τώρα πάμε στα παιχνίδια να δούμε. Ε, λοιπόν, PS5. Ε, ε, είναι αυτά τα δύο που είπα τώρα. Αν θε, ανέφερε κάποια επιγραμματικά για το PS4. Ωραία. Λοιπόν, δίνουμε δύο The Last of Us Part 2. Μαζέστηκαν πολλά δύο μέσα στην πρόταση. Δύο The Last of Us Part 2. Ε, ένα Ghost of Tsushima, God of War, Red Dead Redemption 2, Days Gone, Dead Stranding. Διαβάζω αυτά που μου αρέσουν εμένα, λέω έτσι. Ο κόσμο βλέπει την οθόνη και μπορεί να δει τα πάντα. Λοιπόν. <laughs> αυτά, ξέρει. Αυτό μάλλον. <laughs> ε, το, το, το Dragon Quest, το οποίο να πω ότι είναι το παιχνίδι του Backlog, το οποίο κάθισα τώρα να ξαναπέξω και πραγματικά ρε παιδιά, τι παιχνιδάρα είναι αυτό γάμα το κερατό μου. Το Dragon Quest το <laughs> είχα βάλει 8,5 νομίζω, yeah. αλλά τώρα έχει βγει και η Definitive και είναι παιχνιδάρα πραγματικά. Να σου πω κάτι. Εμεί τα... αυτά τα παιχνίδια όλα τα έχουμε παίξει πάνω κάτω, ρε παιδί μου, σχεδόν όλοι. Κάποιο που δεν τα έχει παίξει, βλέπει τι παιχνιδάρε είναι. Εγώ, εγώ, με αυτό χαίρομαι, ρε παιδί μου. Ότι είναι το ένα και ένα τα παιχνίδια. Για άκουσα Lack Dragon, το Death Stranding, το Red Dead το 2, God of War. Δηλαδή είναι... mm. δεν δίνουμε ό,τι το... να είναι, Το... το Mafia, το Definitive Edition που είναι και αυτό καταπληκτικό, το Remake. Ε... Από τα αγαπημένα μου, και ο... εμένα και του Βαγγέλη φετινά το Mafia, έτσι. Ναι. Remothered, Broken Porcelain για αυτούς που θέλουν τα, το horror τους και γουστάρουν, suicide of The Suicide Αυτό είναι η στερεότερα της χρονιάς αλλά δεν Όχι. πειράζει είχαμε έξτρα κωδικό Δεν εννοούσα αυτό, εννοώ ότι υπάρχει για όλα τα γούστα, υπάρχουν όλα τα ζέντες μου, ίνδις βλέπω ας πούμε το The Suicide of Rachel Forster ας πούμε που είναι πιο ίνδι έτσι πιο ε, αυτό, τι άλλο, Mafia 3 Sand of the Tomb Raider το οποίο είναι και παιχνίδι που θα μπει και στο PS Plus αλλά είναι αλλιώ να το έχει δικό σου ε, τι άλλο, MotoGP βλέπω, NBA, το NBA το 2K19 Και το 2K21 και το 2K19 Το 19 υποθέτω ένα από αυτά που μας έχουν μείνει, το 20 πρέπει να είναι από την Bandai Καλά τα λέω, όχι η Bandai δεν έχει την 2K Μείνει από κωδικούς, από reviews κτλ Στο, ποιο ήθελα να πω, το Journey to the Savage Planet ρε παιδιά Όποιος το κερδίσει δώστε του μια ευκαιρία, είναι από τα πολύ καλά της χρονιάς Και το έχουμε προσπεράσει έτσι αυτό το παιχνίδι Star Wars Squadrons, το Captain Tsubasa. Αυτά είναι τα είναι... Τα πάμε όλα, τα πάμε όλα. Πραγματικά τα περισσότερα θεωρώ ότι υπάρχει κόσμο που δεν τα έχει παίξει ενώ θα έπρεπε. Τα περισσότερα από αυτά. Ναι. Tony Hawk Pro Skater 1 και 2, έτσι. Βραβείο. Καλύτερο sport game της χρονιά. <laughs> Κατά τον Κίλι. <Kili>. Σπορ. <laughs> όσο σπορ μπορεί να είναι <laughs> το, το Tony Hawk, αλλά είναι παιχνιδάρα, όντω. Λοιπόν. The Crew 2 τέλος πάντων. Επίσης, όμω δίνουμε και παιχνίδια για PlayStation VR. Μπορεί να είναι σχετικά λιγότεροι εκείνοι που έχουν VR, α πούμε, και έχουν VR και δεν τα έχουν παίξει κιόλα. Αλλά σε περίπτωση που δεν τα έχετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί έχουμε και εδώ μερικά από τα πιο ωραία παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε στο VR. Έχουμε το Blood and Truth, το Until Dawn Rush of Blood, Firewall Zero Hour, Hour. Here They Lie, Starblood Arena και Riggs Mechanized Combat League. Να αναφέρουμε από αυτά ότι θα δοθούν σε δύο νικητέ του PlayStation VR ε, το Blood and Truth είναι σίγουρα το, η ναυαρχίδα, ας πούμε, γιατί είναι το πιο καινούριο, το Action, το Mainstream κτλ. Και τα άλλα, φυσικά, απλά τα λένε λίγο πιο παλιά. Ε, δύο νικητέ από τρία παιχνίδια από αυτά. Mm -hmm. ε, Μετά έχουμε το Xbox, στο οποίο και εδώ. Ε, Πεχνιδάρε. Πολύ, πολύ, Τεράστια παιχνίδια, λιγότερα, αλλά πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Ε, Cyberpunk 2077, το οποίο όσοι γελάτε, θα σας κοπεί το γέλιο στους επόμενους μήνε, να ξέρετε. <laughs> ε, είμαι, το οποίο το, το έχω δοκιμάσει, δεν θυμάμαι αν το ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω ήθελα να το αναφέρω, αλλά δεν προλάβα Γιατί ήθελα να πω και για την εμπειρία μου με το Xbox Series X που έχω, αλλά δεν έχω μιλήσει καθόλου. Ε, και η αλήθεια είναι ότι το δοκίμασα στο Xbox Series X και είναι αρκετά βελτιωμένο ακόμα και σε, σε σχέση με το PlayStation 5 όσον αφορά την καθαρότητα. Όταν το βάζει δηλαδή, σε Resolution Mode και όχι σε Performance, το Resolution είναι πολύ πιο καθαρό από ότι στο PlayStation 5 και είναι και η. Δηλαδή, που το έχω και στα δύο, θα το δοκιμάσω στο Xbox. Αυτό ήθελα να πω. Είναι, είναι αρκετά καλό. Mm -hmm. Στο Xbox One X παίζει μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, Doom Eternal Deluxe Edition. Έχει μέσα και τα DLC, δηλαδή. Star Wars Squadrons. Παιχνιδάρα. Ε, ή και όχι, ανάλογα τα γούστα. Είναι αυτό με τα... με και, και αυτο-free upgrade για Series X. Project Cars 3 Deluxe Edition και Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Πολύ καλά παιχνίδια, που είναι όλα top notch για Xbox. <κυρίζον> και μετά έχουμε και το PC, στο οποίο παίζουν και εδώ πάρα πολλά παιχνίδια, τώρα να μην τα διαβάσω όλα. Ενδεικτικά World of Warcraft, Shadowlands. Ε, τι άλλο? Ε, τελή, το Sunday You'll Return, που είναι πάλι ένα... <σχελί> συγγνώμη, το Return είναι πάλι ένα indie που είχαμε μέσα στη χρονιά αρκετά ενδιαφέρον, adventure, πρώτο προσώπου κτλ. Captain Tsubasa, το ποδοσφαιράκι τη Bandai, πολύ καλό. Need for Speed Hot Pursuit Remastered, καινούριο και αυτό. Project Cars 3 είναι από του μεγάλου τίτλου. Και τα υπόλοιπα είναι κάποια παιχνίδια που έχουμε μαζέψει κατά καιρού κωδικού. Ε, και γιατί να μην τα δώσουμε δηλαδή και αυτά. Κρίμα είναι να τα πάρει κάποιο να τα παίξει, κρίμα να κάθονται. δεν είναι δυστυχώ τα πρωτοκλασάτα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε για αυτά. Γιατί συνήθω και οι εταιρείε μοιράζουν περισσότερα από τα υπόλοιπα. Οπότε... Δεν μα έρχονται και πολλοί κωδικοί για PC συνήθω. Δηλαδή, εγώ και ο Άρης ο... παίζουμε σε PC και ζητάμε επί τούτου. Δηλαδή, λέω εγώ και ο Άρης μην πάρει PlayStation, πάρει για PC. Πρέπει να πούμε εμεί δηλαδή να... αυτό. Ε... Συνολικά Έτσι. λοιπόν 80 Αυτά. αντίτυπα από 78 διαφορετικά παιχνίδια για PS5, PS4, PSVR, Xbox One και PC. Λοιπόν. Να, ε... Απόλυ... λίγα πω θα χωριστούν, ναι. ναι. το έχω και αυτό στην οθόνη, αλλά μα θε ε, δεν θα τα αναφέρω ακριβώς, απλά θα πω ότι για του. Ε, μπορείτε να τα δείτε στο site, γι' αυτό δεν θα τα αναφέρω τώρα ολόκληρα, ε, στο bg24.gr. Θα πω ότι για τους χρήστε PlayStation 4, δηλαδή την κονσόλα, τα accessoire και τι συνδρομέ και αυτά, και τα ε, ε, 44 παιχνίδια από όλα αυτά που διαβάσαμε, τα 44, μαζί με την κονσόλα μοιράζονται σε 10 νικητέ. Τα πακέτα με το ποιο νικητή παίρνει τι, μπορείτε να τα βρείτε στο site. Ο πρώτο νικητή, εντάξει, παίρνει την κονσόλα συν κάποια άλλα πραγματάκια. Για παράδειγμα, παίρνει την PS Plus τη 12 μήνη, συν το Last of Us Part 2 και τον God of War, έτσι για να έχει τα πιο τούμπανα που υπάρχουν. Ε, Δεύτερο νικητή, χειριστήριο, συνδρομή κτλ. Τρίτο νικητή, καταλάβατε. Και από κάτω, ακόμα και ο δέκατο νικητή έχει ένα πακετάκι, ας πούμε, με ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιχνίδια. Για να καταλάβετε. Ο δέκατο. Που σημαίνει ότι όλοι από πάνω έχουν αυτά ε, μπορεί να είναι πέντε παιχνίδια, μπορεί να είναι καταλάβατε. Από ό,τι έχω δει, τα έχει χωρίσει ωραία και καθ... Κάθο... όλα τα tiers έχουν ένα καλό παιχνίδι τουλάχιστον. Ρε, παιδί. Δεν είναι δηλαδή ότι ο δέκατο θα πάρει την πλέμπα. <laughs> θα Ακριβώ έτσι, <laughs> έτσι το πιάνει. <laughs> δεν ήθελα να πάρει ο τελευταίο, πούμε, ξέρει κανένα παιχνίδι του πεταματού. Ήθελα να έχει ένα πακετάκι με, με ωραία παιχνίδια. Ή έστω να έχει ένα καλό μέσα, ρε παιδί μου, συν <laughs> κάποια άλλα, ξέρει να το, το Ο έβδομο, α πούμε, παίρνει το Pro Skater, το Tony Hawk και το Snow Runner και το Breakpoint είναι ωραία πακετά και μπείτε δείτε τα. Δεν θα με χάλαγε κανένα βασικά. Ακόμα και το 10ο δηλαδή δεν θα με χάλαγε. Θα παίζα Dragon Ball. Λοιπόν... πέτυχα, πέτυχα. Αυτή, αυτή, είναι η λογική. Ήθελα όλα τα πακέτα να έχουν κάτι ενδιαφέρον. Λοιπόν, μια και πιάσαμε το πρώτο και επειδή σκρολάρω ταυτόχρονα και δείχνω δίπλα στην οθόνη, για όσου μα ακούνε θα γίνουμε πολύ περιγραφικοί. Για όσου μα ακούνε στο Spotify, ε, βλέπω από κάτω το Gleam. Οπότε, αν θε, μπορούμε να πούμε πώ λειτουργεί το Gleam. <ΣΣΣΣ> Πριν πάμε να πούμε για τι υπόλοιπε πλατφόρμε. Για παράδειγμα, δείχνω εδώ στην οθόνη ότι για να λάβετε μέρο στο διαγωνισμό για τα δώρα για PlayStation υπάρχει ξεχωριστό Gleam από ό,τι για το Xbox και το PC. Και είπαμε και στην αρχή ότι αυτό το κάνουμε γιατί κάποιο που δεν έχει PlayStation για παράδειγμα ή δεν έχει Xbox μπορεί να πάει στον διαγωνισμό που τον αφορά σε ξεχωριστή κλήρωση. Λοιπόν, για τη Sony τώρα για παράδειγμα που είναι η κλήρωση με όλα αυτά τα παιχνίδια που αναφέραμε πριν, έχετε 8 τρόπους να λάβετε συμμετοχή. Ε, στο πάνω μέρος που έχει όλους τους τρόπους, επειδή έγινε και μια ερώτηση, Παύλο, και στο group και στο, page και απάντησε ο Άρης, αλλά μπορεί και άλλος κόσμος να έχει την ίδια απορία, ε, έχεις γράψει εσείς σημειώσεις, σε προσοχή να χρησιμοποιείτε ένα πραγματικό email που έχετε πρόσβαση σε αυτό, ούτως ώστε αν κερδίσετε να μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Και ρώτησε κάποιο. Πού βάζω το email, αυτό που ζητάτε το σωστό. Στο πάνω μέρο λοιπόν έχει δύο μικρά κουμπάκια που λέει login with και έχει είτε το email σα είτε το facebook σα. Αν χρησιμοποιήσετε το facebook και προφανώ μπορούμε να, σε, σε, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί μέσω του facebook, αλλά χρησιμοποιεί το email που χρησιμοποιείτε στο facebook. Αν θέλετε τώρα να λάβετε μέρο και δεν έχετε social media, δεν έχετε facebook με ένα άλλο email, μπορείτε να πατήσετε δίπλα από εκείνο το κουμπί με το facebook στο που βάζετε άλλο email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο δικό σας προσωπικό email. Αναφέρω τώρα, αυτό τώρα γιατί το έχω γράψει, ότι αν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πραγματικά σας, γιατί πολλές φορές έχει τύχει κάποιο να χρησιμοποιήσει κάποιο ψεύτικο και μετά λέει ρε παιδιά κέρδισα. Ωραία, εμείς όμως μετά δεν έχουμε τρόπο να ταυτοποιήσουμε, οπότε δεν ξέρουμε αν όντω αυτός που λέει κέρδισε Συν κέρδισε. Mm -hmm. ε, του γεγονότο ότι έχει τύχει άλλε φορέ κάποιο να μα πει: Παιδιά, σα είχα στείλει email από αυτό το mail, αλλά τώρα έχω ξεχάσει τον κωδικό. Αυτό δεν παίζει. Μετά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμεί. Οπότε γι' αυτό μπείτε με κάποιο mail το οποίο ούτω ή άλλω δεν το χρησιμοποιούμε για κανέναν άλλο σκοπό. Το έχουμε γράψει και στου όρου. Υπάρχει δημόσια, δηλαδή δεν είναι κάτι που ε, μπορούμε να σα κορυδέψουμε, Ξέρω εγώ, σε εισαγωγικά ή κάτι τέτοιο. Ε, το mail αυτό το χρησιμοποιήσουμε καθαρά και μόνο για την ε, ταυτοποίηση. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά του τρόπου που μπορείτε να συμμετέχετε, ε, με κάθε τρόπο παίρνετε συμμετοχέ. Ε, και όπω θα δείτε στο Glim που έχουμε βάλει στο, στο site. Ε, κάθε, κάθε ένα από αυτά σας δίνει ε, άλλον αριθμό συμμετοχών. Για παράδειγμα, αν κάθε μέρα μπαίνετε στο VG24 και πατάτε στο κουμπί το συν 1, παίρνετε συν μία συμμετοχή για κάθε μέρα που μπαίνετε και πατάτε σε αυτό το κουμπί. Αν μπείτε στο group μας στο VG24 Gaming Community και πατήσετε να μπείτε στο group μας μέσω του κουμπιού στο Gleam, παίρνετε συν δύο συμμετοχές. Αν μπείτε στο YouTube πάλι συν δύο, αν μπείτε στο, στο, page μας στο Facebook συν ένα, αν μπείτε στο Twitter συν ένα, αν μπείτε στο Instagram συν ένα, αν στείλετε σε φίλους σας συν ένα και αν κάνετε όλα τα παραπάνω παίρνετε συν 20 συμμετοχές. Μπορεί δηλαδή στο σύνολο... Να μαζέψετε 50 συμμετοχέ για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι το όνομά σα, η συμμετοχή σα με το email σα θα είναι μέσα στην κληροτίδα Σωστά το είπα. 50 φορέ. Σκέφτηκα πολύ. Ναι. Έκλασε για λίγο το μυαλό μου, λέει το είπα σωστά τώρα. <laughs> ε, καλό είναι όπου και να είσαι, όπω και να το λένε και λάθο και σωστά, καλό είναι να βρίσκεσαι. <laughs> 50 φορέ. Στην κληρωτίδα. Ε, στην κληροτίδα ή και όχι. Ε, αυτή είναι η τρόπη λοιπόν με τους οποίους θα συμμετέχετε. Η κλήρωση μετά θα γίνει ε, μέσω του Gleam με τεράστια διαφάνεια, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και τέτοια. Ε, και οι νικητέ φυσικά θα ανακοινωθούν και από podcast και σε post στη σελίδα και από παντού θα τα μάθετε αυτά. Η διάρκεια του διαγωνισμού Παύλο είναι 20 ημέρες. Είναι περίπου 20 ημέρε, λίγη στι 21 Ιανουαρίου. Σήμερα έχουμε δύο εντάξει. Έχει ξεκινήσει από, από χτε. Οπότε ναι, διαρκεί περίπου 20 ημέρε. Εντάξει, 5 το εξ... απόγευμα, 29 το Ξέρω ε, οργανώσεις και ομίλους και τέτοια που κόβουν την ε, πίτα, την, ε, την Βασιλό, πίτα, την κόβουν Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οπότε θεωρώ ότι αν δώσεις δώρε ή Ανουάριο είσαι σχεδόν Αγιος Βασίλης. Έτσι έχεις κάνει ποδαρικό, δεν είναι. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν Ακριβώς. με, του με τους τρόπους που λαμβάνεται συμμετοχή. Τώρα, ε, πάμε να δούμε... Να δούμε μια διευκρινή συμφωνία. Ναι. Ε, ε, μια διευκρίνηση μόνο επειδή ο τελευταίο ο τελευταίος ο τρόπο που μπορείτε να πάρετε τι 20 συμμετοχέ που λέει. Ε, Αυτό είναι ένα τρόπο για να σα ευχαριστήσουμε, ρε παιδί, και εμεί. Ότι αν κάνετε όλα τα παραπάνω, κερδίζετε συν 20 συμμετοχέ που είναι πολύ παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι μία-δύο, είναι συν 20 συμμετοχέ. Ε, δεν ξέρω αν μπορείτε να τα κάνετε όλα, αν έχετε σε όλα τα κανάλια μα, σε όλα τα κανάλια, ας πούμε, λογαριασμό για να μπορέσετε να μα ακολουθήσετε και στα δικά μα κανάλια. Αλλά είναι ένα έξτρα τρόπο για να σα πούμε ευχαριστώ και να σα δείξουμε ότι μπορείτε. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρότι δεν είναι απαραίτητο να, κάνουμε, να κάνετε like σε όλες τις σελίδες μας και share και comment και τα λοιπά, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα το εκτιμάμε πάρα πολύ και όσο περισσότερα share και κοινοποιήσεις και comments κάνετε και, και μας δίνετε ε, έτσι τέτοια, ας πούμε, ε, πώς ούθυση. να το πω, ναι. Ε, αυτό μετά μα το κάνει και εμά πολύ πιο εύκολο για να πάμε στι εταιρείε και να του ζητήσουμε περισσότερα δωράκια, να του δείξουμε πόσο καλά πήγε ο προηγούμενο διαγωνισμό, ότι ορίστε, δώστε μα να μοιράσουμε κι άλλα. Ε, και σε εκείνου αρέσει αυτό, και σε εσά αρέσει αυτό, και σε εμά αρέσει αυτό. Οπότε. Κερδίζουμε όλοι. Win-win-win. Δεν είναι win-win, είναι win-win-win. Win-win-win. <laughs> <laughs> Ε, αυτά Θα βγάλουμε δύο νικητέ για PlayStation VR, δύο νικητέ για Xbox One και άλλου πέντε νικητέ για του χρήστε PlayStation 5. Συγγνώμη, mm -hmm. ε, και άλλου πέντε νικητέ για του χρήστε PC, όχι PlayStation 5. PlayStation 5 είναι δύο. Ε, αυτά. Προσοχή λοιπόν, ανάλογα το platform που σα ενδιαφέρει να μπείτε στο σωστό Glim και να, τεο... να συμπληρώσετε τη σωστή φόρμα. Έτσι είναι. Έτσι, ε. Έτσι, ε. Ε, λοιπόν, το μπορείτε το... να, το να... έρθετε σε όλα αυτά. Το... <laughs> να πάρετε μέρο και σε όλα τα κλίμα, αν θέλετε. Ένα χρήστη δηλαδή μπορεί να, να, δηλώσει συμμετοχή και στο, PlayStation 5 και στο PlayStation VR και στο PlayStation 4, οπουδήποτε. Ε, γι' αυτό το έχουμε κάνει και ξεχωριστά άλλωστε. Okay. Αυτά, Αυτά λοιπόν. είναι το διαγωνισμό. Ναι, δεν λοιπόν. νομίζω. Λοιπόν. Ναι, τόσα παιχνίδια πότε δεν νομίζω. Που λες για το μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Ελλάδα, εγώ νομίζω τόσα παιχνίδια δεν έχει δώσει ποτέ ξανά κανεί. Και τι παιχνίδια είναι το θέμα, έτσι. Ε, Έτσι, επειδή παρα, διόξει επειδή, διόξει παρακολουθώ διόξει. Αρκετούς, επειδή παρακολουθώ αρκετού, επειδή παρακολουθώ αρκετού, ενδέχεται κάποιο να έχει δώσει, αλλά νομίζω ότι στα site του βελληνικού του δικού μα, ξέρετε, και του μεγέθου του δικού μα, σίγουρα είναι ο μεγαλύτερο. Δεν έχουμε έσοδα να το σημειώσουμε ξανά αυτό. αυτό ακριβώς ακριβώ <laughs> θέλω <θα laughs> δηλαδή, <laughs> να πω, <μπορώ, ρε>, παιδί <laughs> μου, γιατί άμα το πάμε γενικά, χαιρό πολύ. <laughs> θα σου πω και για του έξω τι κάνουν, που άλλο δίνει 50 consoles ps PS5, ξέρω εγώ. Ο ο Μπράουνι, πώ λέγεται αυτό. Ο... <laughs> Ναι, ίδιο ίδιοι και εμείς. Brownie τον είπα τον άνθρωπο. Μάλιστα. Brown πώ πώς λέγεται ρε ο MKHD. Ο Μαρκές, πες τον Μαρκές να τελειώνουμε. Τον είπα Brownie τον κακομύρι, <laughs> τον δίκασα. Ε, ναι, οι έξω δίνουν και κονσόλες PS5, αλλά όπως καταλαβαίνετε για την ελληνική πραγματικότητα που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ο Ασημάκης από το Me, ας πούμε τώρα θα γελάει, που περιμένει ακόμα την κονσόλα <laughs> και δεν την, έχει, την, δεν την έχει λάβει ακόμα. Λέει ο Άρη, έγραψε στα σχόλια, λέει καλά, λυπή 4 Pro, λέει δίνουμε κονσόλα τετραετία. Ναι. Αν έχει εσύ, ήθελα να του πω πλαίσιο 5, δώσε. Δεν γίνεται αυτά. Σε άκουσα που πήγε και στα παιδιά τη πίστα. Σε άκουσα που πήγε και στα παιδιά τη πίστα. Έκανε ένα guest τώρα πρόσφατα στον Τίμο και στον Πέτρο τον Κυπουρόπουλο, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι δικοί μα σε κάποιο από τα πρόσφατα επεισόδια που έχουμε βγάλει. Ε, και άκουσα τώρα μια σκελέ για το PS5 που έλεγε για την κατάσταση με τα χειροδανιστήρια φάση στην Αγγλία ο Πέτρο. Που έλεγε το πόσο μπορεί να πουλήσει τη... μια κονσόλα PS5. Ε, μπορεί να την πουλήσει, λέει, ξέρω εγώ, 600, 600 λίρε. Μπορεί να την πουλήσει μεταχειρισμένη και να την αγοράσει 800, 900, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Δηλαδή έχει γίνει μα, μαραγορίτικο πλέον το θέμα. Δεν είναι. Ε, απλά... και μέχρι να υπάρχει κανονική διάθεση στα καταστήματα και να βρίσκει ο κόσμος αβέρτα, ε, νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ε, εντωμεταξύ στην Ελλάδα, που η, για το Xbox, για νομίζω ακόμα είναι πιο δύσκολο. Xbox ίσως βρεθεί κάπου κάποιο. Ε, Παρ' αυτά βλέπεις αγγελίες και το δίνω άλλο σχερό ένα χιλιάρικο το Xbox Series X. Και του γράφουν από κάτω, τα παιδιά ευτυχώ τις αγγελίες δίνουν και σχόλια, δίνουν στα σχόλια ε, link για να πάει κάποιο να το αγοράσει από κανονικό κατάστημα στην κανονική τιμή. Ε, βγαίνει ο πολιτή με θράσος, ρε. Αν το μπορείτε να το βρείτε, λέει, ξέρω εγώ, πηγαίνετε να το πάρετε από εκεί. Εγώ λέει τόσο το δίνω. Το οποίο PNN... Μαυραγωρή... είναι. Μαυραγωρή... Μαυραγωρήτικο, ναι. τελείω. Άμα δεν θε λάδι, φάει τα πόδια σου. Τέτοια φάση. Τέτοια <Κι> φάση. Λοιπόν. Ναι, πω ρε φίλε. Ε, έχουμε κάποια νεάκια, ελάχιστα βέβαια, γιατί το gaming industry και το community ε, βρίσκεται σε, ένα, σε μια λιθαργική φάση δίπλα από το δέντρο, πάνω στον καναπέ, πίνοντας eggnog και ακόμα, ακόμα αναλογιζόμενο τι άφησε πίσω του ε, το 2020. Είναι σαν ένα πολύ καλό ή ένα πολύ κακό γαμίσι που μετέσεις στο κρεβάτι εξουθενωμένος. <laughs> <laughs> ώρα, το σας... είπα πολύ κόσμια. Ε, Κάπω έτσι έχει αντιδράσει πούμε, το community και το industry. Εγώ προσωπικά σου είπα ότι απλά την έχω αράξει και χαζεύω το backlog. Δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι καινούριο ουσιαστικά. Γύρισα σε παιχνίδια που δεν τα είχα πιάσει. Σου είπα ότι αγόρασα στι προσφορέ το Concrete Genie, το οποίο το, το κληρώσαμε κιόλα. Ένα τυχερό θα το ευχαριστηθεί. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι και το είχε σε μια προσφορά στη γύρω στα 12-13 ευρώ. Δεν θυμάμαι πόσο το είχε. Με 9 ευρώ πήρα το remaster του Νίνο Κούνη, του πρώτου του Νίνο Κούνη, yeah. ε, το οποίο έχει βελτιωθεί αισθητά και είχα αφήσει δύο τρόπια νομίζω για να το κάνω platinum στο PS3. Και λέω θα το πάρω να το κάνω platinum στο PS5 τώρα να το παίξω πιο ξεκούραστα. Και όντω είναι πολύ όμορφο, παίζεται ακόμα πάρα πολύ άνετα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω είναι ένα από τα παιχνίδια ever, το έχω πει κιόλα. Σαν JRPG είναι στα top. Oh στα top παιχνίδια τη προηγούμενη γενιά, δεν με έτσι. Νούμερο 2, νομίζω, μετά το δελάστο θα ναι, σου νούμερο 3, κάτι τέτοιο. Και προσωπικό δικό μου, δηλαδή μαζί με τα περσόνα, είναι στα top παιχνίδια μου ever το Ινοκούνι. Μαζί με τα περσόνα. Λέγαμε εμεί το 2015, ξέρω εγώ, και τον Ινοκούνι τώρα άρχισα να βλέπω κόσμο που λέει Άρα, παιδιά, παίξα τον Ινοκούνι. Επειδή βγήκε και σε περισσότερε πλατφόρμε, νομίζω. Είχε στο, σε. PS3, στο PS3 είχε υποτιμηθεί αρκετά το PS3 είχε υποτιμηθεί αρκετά. Yeah. Δηλαδή, όταν βγήκε και θυμάμαι τότε ήταν και ο Νίκο Ολιμπέριο στο site και σα λέγαμε Νίνο Κούνη και τέτοια και λέγατε τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί ήταν, η Level 5 ακόμα δεν είχε γιγαντωθεί τόσο σαν εταιρεία, δεν την ήξερε πολλοί κόσμο yeah. στη τη Level 5 εκτό Ιαπωνία. Ε, αλλά ήταν μια συνεργασία τώρα ε, πάρα πολλά άτομα από το Studio Ghibli. Τώρα, Studio Ghibli, Μιγιαζάκι, ε, e, Spirit Away και τέτοια ταινιάρες αυτές δηλαδή, Disney της Ιαπωνίας, το Studio Ghibli. E, ουσιαστικά πολλοί, πολλοί, από τους παράγοντες, πολλοί που δουλέψανε στα άνιμε, σε, αυτά, τι αυτές τις ταινίες, δουλέψανε για το παιχνίδι της Level 5, τον Ινο Έχουν φτιάξει το animation, e, soundtrack από την ορχήστρα τη συμφωνική της Ιαπωνίας, του Τόκιο, ξέρω εγώ, δηλαδή σπουδαία πράγματα, σπουδαίο παιχνίδι. Και έχει βγει πλέον τώρα πρόσφατα σε remaster και για PC, ε, και για PlayStation 4, νομίζω, για Xbox, νομίζω όχι, έτσι δεν θυμάμαι κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Νομίζω πώ βγήκε για Switch ή θυμάμαι το 2 ότι υπάρχει για Switch, Το 2 γενικά έπαιξε σε multiplatform φάση. Να το ψάξω όμω γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό που λε τώρα. είναι Κούνι, Νίνο Κούνι, Xbox. <laughs> ε, ο τρόπο που ψάχνω είναι πολύ. Ε... Λοιπόν, έχει βγει και για. Πλαίσιο 3, πλαίσιο 4, Nintendo Switch και PC. Άρα δεν έχει και διέξει 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 και... ακόμα. Δυστυχώς, βγει ακόμα. Δυστυχώ, θα βγει όμω υποθέτω. Α, μπορεί να λέω και μαρκή. Τέλεια. Ε, και το 2, <στονίτυξ> πολύ καλό παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν έφτασε το μεγαλείο του πρώτου, γιατί οι συμμετοχές... Τι... Σωστά τα είπα, Switch, PS3, PS4, PC. Και έχει βγει από τις 20 Ιανουαρίου. Κυκλοφορούσε αποκλειστικά μόνο πλαίσιο 3. Και βγήκε έκδοση PS4, Switch και PC στις 20 Σεπτεμβρίου του 19. Σαν και remastered, το, λέει, το έχει και στον τίτλο ότι είναι remastered και έχει ουσιαστικά καλύτερα textures, παίζει καλύτερα σε 4K. Ε, παίζει μάλλον σε 4K γιατί το PlayStation δεν έπαιζε σε 4K. Βέβαια μπορεί να διακρίνεις τη διαφορά στα cutscenes, στα, cuts, στα animations, τα animations, τα οποία ήταν για PlayStation 3 και είναι χαμηλότερης ανάλυσης. Ε, αλλά το παιχνίδι είναι πραγματικά πανέμορφο μέσα, ένα απίστευτο. Το 2 λοιπόν έλεγα πριν ότι δεν πιάνει τόσο πολύ το 1 κατά την προσωπική μου άποψη, ενώ είναι γενικά καλύτερο παιχνίδι και πιο καλό σχεδιασμένο. Ενώ τεχνικά, ε, σαν ιστορία και σαν ε, το υπόλοιπο, το πακέτο τέλο πάντων, δεν μου έφτασε τόσο πολύ το πρώτο Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να παίξει κάποιο JRPG και δεν, φυσικά δεν το έχει δοκιμάσει και με την προσφορά που είχε και δεν θυμάμαι αν ακόμα το remaster και με το 2 να παίξει 400 ώρε JRPG, πολύ καλό. Ε, Πάνω το τσιμπή. 10 ευρώ ακόμα. Είχε 9 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχει λήξει προσφορά, αλλά είχε 9 ευρώ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ε, Έχει αύριο οι προσφορές Παίζει ε, Δεν θυμάμαι αν ήταν στο January Sale Αν είναι στο January Sale είναι ακόμα Θα είναι ακόμα ε, ε... Ε... Ε, Αλλά το, το έχω πάρει αρκετέ αρκετές μέρες Γι' αυτό δεν θυμάμαι αν είναι στο προηγούμενο ε, Τέλος πάντων ε, Επίσης γύρισα να ξαναπαίξω Dragon Quest Το οποίο είχα γράψει στο review ε, αλλά έχει εύκολο platinum, σχετικά εύκολο platinum σε 90 ώρε. Και έλεγα, είπα να συνεχίσω, να γυρίσω, να ξαναπαίξω. Θυμήθηκα ότι όταν έκανα το transfer σε PS5, έχασα άλλα μου τα save. Οπότε πρέπει να αρχίσω από την αρχή. Ε, και καθώ ήταν. Καθώς... Τι είπε, 90 ώρε, δεν είναι τίποτα Ναι, γιατί το θυμάμαι κιόλα. Το θετικό είναι ότι δεν το θυμάμαι πολύ. Δηλαδή τώρα ξαναπαίζω και δεν το θυμάμαι καλά. Ενώ ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν παίζω την Definitive Edition βέβαια και να πω ότι η αρχική edition έχει αφαιρεθεί από το store. Μόνο την Definitive μπορεί να βρει πλέον. Μπορεί να πάρει την παλιά. Η οποία Definitive έχει προσθέσει, έγραψε review, δεν θυμάμαι τώρα το παιδί είναι καινούριο που είχε έρθει στο site. Ε, για την Definitive Edition έγραψε τώρα πρόσφατα review. Θυμάσαι ποιο? Ο Στάμο. Δεν έχω γνωριστεί με το παιδί ακόμα, δεν, δεν το ξέρω. Απλά ξέρω ότι τον έχει φέρει και γράφει. Είναι είναι εξωτερικό. Ωραία. Ε, και έχει προσθέσει και το 2D αυτό. Που μπορείς δηλαδή. Το, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα το κάνει. Μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι από 3D που παίζει όπω το ξέρει στο Dragon Quest να το γυρίσει σε 2D όπω έπαιζε στο SNES. Και να παίξει 2D. Είναι. Retro lovers. Είναι, είναι από την αρχή για retro lovers. Α πούμε, έχει, ανεβαίνει στη σκάλα ή αν έχει το σεντούκι και έχει το παλιό του πρώτου του Dragon Quest. Δηλαδή, ανεβαίνει στη σκάλα και κάνει ενώ όλο το υπόλοιπο παιχνίδι έχει τέλεια μουσική, ξέρω εγώ, τέλεια γραφικά. Ανεβαίνει στη σκάλα και κάνει τσκ 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 τσκ. τσκ, τσκ έτσι. Είναι επίτηδε. Yeah, yeah. yeah. Αλλά από όλο αυτό το backlog ας πούμε, που κάθισα να παίξω και ασχολήθηκα με σοβαρά παιχνίδια, ξαφνικά μου τάσκασε ένα patch που έβγαλαν από το Wii τα παιδιά που ασχολούνται με το Pro Evolution, yeah. και ξανά βάλα να παίξω ελληνικό patch σε ποδοσφαιράκι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχα πολύ καιρό να το κάνω. και πορώθηκα και τα παράτησα όλα. Και τώρα έχω δύο-τρει μέρε που παίζω μόνο Pro, παίζω Master League. Γιατί στο. Συγγνώμη, και έγραψα Έγραψε ότι ξεχνάω τα μαλλιά του FIFA, είπε. Αυτό έγραψε. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση. Εντάξει, μετά στη συνέχεια το παιχνίδι γίνεται λίγο ανυπόφορο. Δηλαδή, δεν γυρνά εύκολα πίσω. <laughs> δεν γυρνά εύκολα πίσω. Ε, δεν ξέρω τι, αν, έχουν, αν έχουν πειράξει και πράγματα στο code, α πούμε, στον κώδικα του παιχνιδιού και έχει αλλάξει. Μου φαίνεται πολύ. Δεν ξέρω δηλαδή αν το Pro Evolution που έπαιξα εγώ, Vanilla χωρί τα mods, είναι το ίδιο με αυτό που παίζω τώρα. Νομίζω είναι λίγο διαφορετικό. Δεν ξέρω ότι έχουν πειράξει. Ε, έχει διαφορέ. Είναι στο gameplay. Ναι, γιατί βάζουν, ρε παιδί μου, κάποια mods τα οποία πειράζουν και τον ρυθμό του παιχνιδιού, πειράζουν τέτοια πράγματα, ξέρει. Γιατί κάποιοι λένε ότι φέτο είναι πολύ αργό ή είναι πολύ γρήγορο. Οπότε υπάρχουν siders που πειράζουν και το, και το gameplay. Ε, έτσι όπω το ένιωσα, ένιωσα ότι κάτι έχουν πειράξει, δηλαδή το ένιωσα slightly off. Είτε είναι αυτό, είτε συνήθισα τόσο πολύ στο FIFA, στο next gen FIFA, και μου άρεσε τόσο πολύ που δεν μπορώ να γυρίσω στο pro. Δεν ξέρω, κάτι τα δύο έγινε. Δηλαδή στο gameplay με χάλασε λίγο. Όμω, οι τύποι έχουν κάτσει και έχουν κάνει ολόκληρη τη Super League και για το PlayStation 4, όπω κάθε χρόνο, έχουν φτιάξει ε, του παίχτε, τι εμφανίσει, τα εμβλήματα των ομάδων και των διοργανώσεων. Και αν, δηλαδή, αν έχετε PlayStation 4, μπορείτε να μπείτε στο wheelhouse.gr και να το κατεβάσετε και να το βάλετε με στικάκι. Αν έχετε Xbox, δεν μπορείτε, επενθυμίζω. Γιατί η Microsoft έχει την πολιτική ότι απαγορεύεται να βάλει custom data μέσα στην κονσόλα με στικάκι, δεν το επιτρέπει. Διαχρονικά δηλαδή δεν μπορείτε στο Xbox να περάσετε patch για, για Pro Evolution. Αν έχετε PlayStation 4 ή PlayStation 5 λογικά, δεν το έχω δοκιμάσει αλλά λογικά θα γίνεται, βάζετε απλά ένα αρχείο στο στικάκι σας και το περνάτε. Στο PC όμως βγάλανε ένα, ένα σκαλί πιο πάνω patch και έχουν βάλει και συνθήματα που φωνάζουν οι οπαδοί ελληνικά συνθήματα και έχουν βάλει και όλα τα γήπεδα. Δηλαδή, βλέπει το ΑΚΑ. Έχουν φτιάξει το ΑΚΑ, ξέρω εγώ, το σκάκι. Έχουν φτιάξει και γήπεδα. Και έχουν βάλει μέσα και τα λογότυπα τη Nova που έχει το πρωτάθλημα, του χορηγού κτλ. Και, και ξέρω εγώ, έχει Derby High Olympiaκο. Και πριν παίξει, σου πετάει βιντεάκι τη Nova με το πρόμο του αγώνα, το κανονικό που έπαιζε <laughs> στην τηλεόραση ότι παίζουν. Δηλαδή, όλο το presentation έχει γίνει Super League. Είναι πολύ γαμάτο. <laughs> λοιπόν, και τα παράτησα που λε όλα τα JRPG και κάθομαι <laughs> και παίζω ποδοσφαιράκια πάλι. <laughs> και... αυτό, αυτό που λε με το με το διαφημιστικό το πότε δεν το έχουν ξανακάνει νομίζω. έτσι <Δι> όπως το κάναν τώρα όχι. Δηλαδή παίζει ας πούμε ντερμπι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πριν πατήσεις εσύ να παίξει ή όταν θα πατήσεις δεν θυμάμαι. σου βγάζει ένα βιντεάκι που δείχνει με κανονικού παίχτε στο πρόμο, με μουσική έπικ από πίσω και τα λοιπά και καλά τον ντέρμπι των αιωνίων. Ξέρει, δεν φάση Ε, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχει, έχει φάση. θα ήθελα να μοιάζουν και οι αλλά ξέρω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό από πίσω για να το κάνουν. Ε, γιατί δεν μοιάζουν, ε? αλλά παίζει Master League έτσι, η Super League το πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί μίστε που αυτό θα το εκτιμήσουν και θα το γουστάρουν. Ξέρω άλλου που αυτό του φαίνεται παγερά διάφορο. Αν δηλαδή σε ενδιαφέρει το online κομμάτι και να παίξει competitive ή να παίξει σοβαρά με ξένε ομάδε, εννοείται πω δεν θα έλεγα ποτέ αφήνω το FIFA για να γυρίσω στο mod, το Pro Evolution. Αλλά υπάρχουν και τύποι που το Master League το τιμάνε. Αυτέ, αυτά ήταν τα πράγματα που έκανα εγώ μέσα στα Χριστούγεννα με το gaming. Αυτά, με αυτά ασχολήθηκα. Εσύ μου είπε ότι περισσότερο ασχολήθη με την οικογένειά σου, δεν ε, ε, έκανε τόσο πολύ με το backlog παιχνίδι. Ας πω, όχι. Αν πούμε, ε, Μου είπε πριν ότι θε να μιλήσει και για την εμπειρία σου με το Xbox που δεν το έχει κάνει ακόμα. Άκουσα δύο-τρία πράγματα που είπε στα παιδιά τη πίστα που είναι καλεσμένο. Αλλά σε εμά ακόμα μα χρωστά σχόλιο για την καινούριο κονσόλα για το Series X και το τι κάνει με την καινούριο κονσόλα. Ναι, η κονσόλα μου έχει έρθει από τι 20 του μηνό, 22 και δεν έχω πει τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω δει κάποια πραγματάκια. Θα πω επιγραμματικά δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί η review τελικά δεν νομίζω να κάνουμε ποτέ. Έχει περάσει ο καιρό, δεν έχει κανένα νόημα. Ε, βρήκα πάντως κονσόλα. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα βασικό που θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Βρήκα κονσόλα σχετικά εύκολα στι αρχέ Δεκέμβρη. Ακέπαρεγγυλά, α πούμε. Και νομίζω ότι δεν είναι τελικά τόσο δυσέβρετα όσο είναι τα PlayStation τουλάχιστον. Φυσικά και αυτά σε πολλά καταστήματα είναι εξαντλημένα, αλλά θέλω να πω ίσω είναι λίγο πιο εύκολο. Δηλαδή να ανοίξουν κάπω προπαραγγελίε. Αυτή τη στιγμή, ασυμή, νομίζω κάποιο, αν μπει στα online καταστήματα, ίσω βρει. Ε, γιατί κά κάποια στιγμή με στη βδομάδα το κοίταζα και είχα βρει. Ε, τώρα, αυτό που, που, έχω να πω είναι η πρώτη αίσθηση με το που άνοιξα το πακέτο είναι ότι είναι πολύ. Αυτό που το λέγατε κι εσεί και με τον Πάχο κτλ. Είναι πολύ ποιοτικό το packaging. Πολύ ποιοτικό. Καμία σχέση με το PlayStation. Σαν να ανοίγει δηλαδή... κόσμημα είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να το πά στη Δαβιδέα και να το ανοίξει, να παντρεύεσαι για να κάνει έτσι με το, με το Xbox. <laughs> και μετά φύγε. Και θα σου πάει για το κεφάλι, μετά θα σου λέει γιατί είναι αυτό, πόσο θα το πήρε και τέτοια. <laughs> <laughs> Αλλά μέχρι το άνοιγμα θα ήταν σαν να κάνει πρώτα ζηγά μου. Είναι, είναι φοβερό. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο. Καταρχήν τα χαρτόνια του PlayStation που είναι ε, περιβαλλοντική συνείδηση, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι σαν να τη λαϊκή. Αυτό. Εδώ πέρα δεν έχει τέτοιο πράγμα. Εδώ πέρα έχει ποιοτικό χαρτόνι, ωραίο, το ανοίγει. Είναι μια σακούλα έτσι πολύ ωραία συσκευασμένη, το, το ε, που είναι τέλο πάντων ένα, ένα, μαύρο. Δεν ξέρω να το έχει δει. Με το που ανοίγει το κουτί, έχει ένα δεύτερο κουτάκι μέσα. Το ανοίγει και αυτό και είναι το Xbox. Με ένα μαύρο περιτύλιγμα. Αυτό το περιτύλιγμα είναι ποιοτικό, δεν είναι τη πλάκα, ξέρει. Ε, κολλημένο με αυτό κολλητάκι, ξέρω εγώ, Xbox ή τέτοια. Ανοίγει και λε μωράκι μου, Εμένα μου αρέσει που έτσι. είναι κομμένο πλάγια. Και είναι, και είναι, είναι yeah, yeah, yeah. η μισή κονσόλα, αλλά όχι στη μέση, η μισή, είναι διαγώνια η μισή έξω. Δηλαδή. Yeah. Ε, μου θυμίζει Είναι, είναι... Σαν... Σε ντούκι, σαν να ανοίγεις τη Σαυρό. <laughs> μου θυμίζει λίγο premium κάρτες γραφικών που είναι σε κάτι τέτοια κουτιά, ρε παιδί μου, που είναι σαν να σου... το ανοίγει και σου είναι έτσι, ξέρεις, δεν δηλαδή είναι μέσα χωμένο, είναι να το βλέπει πια Είναι πολύ είναι πολύ γαμάτο το κουτάκι γιατί έτσι όπω το έχουν φτιάξει, ρε παιδί μου, είναι στην ουσία στον μπροστινό μέρο η κονσόλα και από πίσω έχει δύο κουτάκια χωμένα που είναι τα, το χειριστήριο, τα, τα εγχειρίδια κτλ. Και, τα λοιπά, και τα καλώδια. Και είναι, είναι πολύ ωραία τακτοποιημένο με στο κουτί. Είναι γενικά πολύ πιο ποιοτικό κουτί από αυτό που είδαμε στο PlayStation 5. Βέβαια, από την άλλη, όταν βγάζει το Xbox, μου φάνηκε ότι είναι πολύ, πολύ βαρύ για αυτό που είναι. Ε, και παρόλο που είναι μικρότερο από ό,τι περίμενα, δηλαδή το περίμενα λίγο νταμάρι, ρε παιδί μου, όχι σαν το PlayStation 5, αλλά εξίσου χοντρό κτλ δεν είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή, σαν σα μέγεθο είναι σαν να έχει ένα ηχείο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ε, 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 είναι ένα κουτάκι ψηλομικρό. Απλά είναι βαρύ. Αυτό είναι το θέμα. Ε, τώρα, ένα από τα βασικά πράγματα που μου την έσπασαν είναι ότι είναι το μενού, ρε γάμα, το. μενού. Δηλαδή, με το που, το, με το που ανοίγει την κονσόλα και βλέπει πάλι το ίδιο μενού. Ε, δεν νιώθει ότι πήρε καινούργια κονσόλα. Δεν νιώθει ότι έχει πάει η επόμενη γενιά και δεν νιώθει ότι άλλαξαν τόσο πολλά πράγματα. Ξέρει ώστε να νιώσει τη διαφορά. Εγώ νιώσα δηλαδή λες και πήρα πάλι ακόμα ένα Xbox. Σου λίγο αυτή η αίσθηση όταν βλέπεις το ίδιο μενού. Ε... και το άλλο το οποίο ενίσχυσε λίγα και αυτή μου την άποψη είναι το γεγονός ότι δεν είναι και τόσο πιο αποκρίσιμο, τόσο μεγαλύτερη απόκριση δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο. Ε... και δεν μιλάω Xbox One, Xbox One έχω καιρό να ανοίξω, αλλά σε σχέση με το Xbox One X δεν έχει τόση διαφορά. Είναι πιο γρήγορο το μενού. Δεν είναι τόσο πιο γρήγορο όμω. Το οποίο σε συνδυασμό με το ότι είναι ολόγιο με χάλασε. Αυτό με χάλασε αρκετά. Ε, τώρα, κάτι άλλο που με χάλασε. <laughs> γιατί θα συνεχίσω με αυτά που με χάλασαν. Είναι το γεγονό ότι το, το quick resume στην ουσία, όταν είσαι ανοιχτά δηλαδή παραπάνω από ένα-δύο παιχνίδια ή ε, εφαρμογέ και είσαι μέσα σε παιχνίδι, όπω ακριβώ λέγαμε στο Xbox One, ότι δεν δούλευε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, σε κάποια μπορεί να κόλλαγε, σε κάποια μπορεί να φρίζαρε το παιχνίδι, σε κάποια μπορεί να πατάγε στο κεντρικό το κουμπί το home button και να μην αντιδρούσε. Έχω το πει πάλι τέτοια ζητήματα. Το οποίο έχω την αίσθηση τώρα, έχοντα πάρει στα χέρια μου δηλαδή πόσε κονσόλε Xbox και τώρα πλέον και το Series X, έχω την αίσθηση ότι είναι πρόβλημα του λειτουργικού αυτό το πράγμα. Ότι πάει και σκαλώνει σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, με, το, με bottleneck κτλ. Ε, στην ουσία, στη μνήμη, ποιο ξέρει. Ε, και σκαλώνει το παιχνίδι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που περιμένει το PlayStation 5, α πούμε, στην, στο βασικό του το μενού, που είναι και σφαίρα και δεν κολλάει πουθενά κτλ., είναι πολύ πιο premium η αίσθησή του. Στο Xbox δεν το νιώσα αυτό. Ένιωσα όπω ένιωθα και στο προηγούμενο το Xbox, που ναι, μεν έχει βελτιωθεί το μενού σε σχέση με το πώ ήταν στην αρχή του Xbox One. Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Είναι άλλο μενού τελείω και είναι πολύ πιο βολικό και εύχριστο. Δυστυχώ όμω ακόμα έχουμε προβλήματα. Ε, το θετικό, το θετικό βέβαια είναι ότι είναι σχεδόν, ανα, όχι απλά αναμενόμενο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αλλάξει αυτό μέσα στη γενιά. Ναι, εντάξει. Ε, επειδή πλέον, ρε παιδί μου, οι εταιρείε ούτως ή άλλως με τα updates και τα λοιπά βγάζουν συνεχώς και το αλλάζουν όπως θέλουν, είναι πολύ πιο εύκολο ας πούμε και στην προηγούμενη γενιά έγινε επειδή, αυτό. Ακριβώ ε, γι' αυτό το λέω. Το, το, τον... το Xbox είναι διαχρονικό, το κάνει διαχρονικά αυτό. Από όλα τα Xbox. Δηλαδή ακόμα και από το. Yeah, uh, 360 που είχε τα Blades και το άλλαξε, ξέρω εγώ. Και μετά στο One όταν βγήκαν τα Windows τα 8 είχε αλλάξει λίγο από τα Tiles που είχε τα τετραγωνάκια τα απλά. Έγινε λίγο πιο όμορφο, ας πούμε. Θεωρώ ότι. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό σε, μαζί με κάποια update στα Windows 10 γιατί επειδή υπάρχει και το Game Mode στα Windows πλέον και προσπαθούν να το κάνουν λίγο Unify. Το, την εμπειρία μεταξύ των δύο. Λογικά, μπορεί να γίνει μέσα στη γενιά κάποιο rebranding τύπου ε, Riskin re ε, στα Windows για το Game Mode και να ακολουθήσει και το Xbox, δηλαδή αυτά τα δύο να πάνε μαζί και να δούμε κάτι διαφορετικό. Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει. Ακριβώ επειδή υπάρχει και μεγάλη μερίδα κόσμου που κάνει το ίδιο σχόλιο με σένα, ότι δηλαδή το περίμενα να είναι πιο snappy το περίμενα να είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε, επειδή η Microsoft ακριβώ τα αφουγκράζει αυτά τα πράγματα, ε, θεωρώ ότι θα είναι από τα πράγματα που θα αλλάξουν. Και, εγώ... Σου έχω και μια ενδιαφέρουσα είδηση για το Xbox αν θες να σου πω μετά σε σχέση με το Game Pass, αλλά θα σου το πω όταν θα μου πεις για Game Pass αν θες. Θα σου πω. Ε, τώρα, σε, σε επίπεδο λειτουργικό ας πούμε, τα, τα υπόλοιπα που βρίσκεις, εντάξει, το μενού του Xbox, επειδή ακριβώς έρχεται μετά από εξελίξεις διάφορες από την προηγούμενη γενιά, σίγουρα έχει πολύ περισσότερες επιλογές για customization σε σχέση με το PlayStation 5. Δηλαδή το μενού όντω μπορεί να το στείς ακριβώς όπως θες, Μπορεί να βάλει τα παιχνίδια που σε ενδιαφέρουν μπροστά, μπορεί να βάλει εφαρμογέ που σε ενδιαφέρουν μπροστά. Ε, πάλι επιμένω ότι δεν είναι τόσο βολικά τα Tiles, τουλάχιστον έτσι όπω είναι, αλλά σίγουρα είναι πιο βολικά από ότι ήταν παλιότερα. Σε σχέση με το PlayStation 5 όμω. Όσε ευκολίε και να μου δίνει, το PlayStation 5, άμα του φτιάξει δύο-τρία πραγματάκια να μπορεί να φτιάξει κάνα φάκελο, κάνα τέτοιο, θα είναι έτη φωτό καλύτερο από του Xbox. Ε, τώρα, τι μου άρεσε. Ε, έβαλα σε κάποια φάση το Cyberpunk για παράδειγμα. Έπαιξα ξέρω κάποιε τέτοιε. Μετά το σταμάτησα, ρε παιδί μου, γιατί για το Cyberpunk γενικά, όπω είπα και στην αρχή, έχω παίξει λίγε ώρε, έχω παίξει για 15 ώρε, σύνολο, Θέλω να περιμένω να βγουν τα next gen patches για να το περιποιηθώ καλά. Ε, οπότε το, το, το έκλεισα, ρε παιδί μου, και το άφησα στην άκρη. Και συνέχισα το παιχνίδι που έλεγα πριν με το Doom και έπαιξα το Doom Eternal. Βάζω το Doom Eternal και σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, α θυμηθώ λίγο το Cyberpunk που ήμουνα. Ε, και είχαν πέρασει 4-5 μέρε. Και πατάω να αλλάξω παιχνίδια μπω στο Cyberpunk και βγάζει πάνω δεξιά quick resume και μου φορτώνει το Cyberpunk στο σημείο ακριβώ που ήμουνα πριν από 5 μέρε, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν εντάξει, game changer που λένε και στο χωριό μου. Ήταν φάση ρε παιδί μου ότι τώρα νιώθω ότι είμαι σε next gen κονσόλα, όντω. Ε, μόνο και μόνο δηλαδή το ότι δεν φόρτωσε τίποτα. Έκλεισε λίγο το ένα. Άνοιξε λίγο, σου εμφάνισε το splash screen και κατευθείαν με πετάξει μέσα στο παιχνίδι που δεν το θυμόμουν καν εγώ ότι το είχα ανοιχτό. Ε, αυτό ήταν φοβερό. Και η αλήθεια είναι ότι το quick resume δεν υπάρχει στο πλήσιο στο πλαίσιο 5 μπορεί να το πάρει, να το κλείσει, να το βάλει σε ε, αναστολή, α πούμε, το, ή, την κονσόλα και να το ανοίξει μετά. Και όντω να σε βγάλει από εκεί που ήσουν, ή να φορτώσει πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και από cold boot, να φορτώσει πάρα πολύ γρήγορα για να σε βάλουμε στο παιχνίδι. Αλλά αυτό το πράγμα που δεν θυμόμουν να κάνει. Και αυτό το ένα παιχνίδι πάλι σε κατάσταση αναμονή, και πήγα στο άλλο και πάλι ήμουν ακριβώ στο σημείο που ε, είχα μείνει. Ήτανε, αυτό ήτανε, ο, ο switcher που υπάρχει ουσιαστικά στο PlayStation σου γλιτώνει δύο βήματα που θα κάνει με το χειριστήριο. Δεν σου κάνει κάτι πιο γρήγορα, yeah. ρε παιδί μου. Απλά είναι σαν συντόμευση στο μενού. Ναι, για, γιατί το PlayStation 5 στην ουσία κρατάει στη μνήμη του μόνο ένα παιχνίδι και μια εφαρμογή, όπω ήταν και στο PlayStation 4. Το Xbox έχει τη δυνατότητα να κρατάει περισσότερα. Έχω ένα πρόβλημα με αυτό για το ότι δεν μου δείχνει. Δηλαδή δεν μπορώ να ανοίξω κάποιο μενού, να μου δείξει ποια παιχνίδια έχει αναμονή, να μου δείξει ποια παιχνίδια είναι φορτωμένα τώρα και μπορώ να τα επιλέξω που είχα. Κλείσει, α πούμε, πριν. Ε, οπότε πρέπει να το κάνει λίγο με την μνήμη. Δηλαδή, αν θυμάσαι ότι κάποιο το έχει κλείσει ε, πρόσφατα, α πούμε, μπορεί όντω να το έχει κρατήσει σε quick resume. Απλά βγάζει μια ένδειξη πάνω ότι όντω τώρα χρησιμοποιείται το quick resume και μπαίνει άμεσα. Ε, το ένα είναι αυτό που τρελάθηκα. Το άλλο που τρελάθηκα είναι το γεγονό ότι έβαλε επιτέλου το Crisis Remastered και παίζει. <laughs> δηλαδή, όλα αυτά που έλεγα σε προηγούμενε εκπομπέ που είχα δοκιμάσει στο Xbox One X το Crisis Remastered και ήταν unplayable το πράγμα αυτό. Δεν έπαιζε, δηλαδή, ακόμα και μετά από τα patches, έτρεχε στα 20 FPS, ξέρω εγώ, ή έβαζε στο ray tracing, το οποίο ήταν άχρηστο στην ουσία, και έτρεχε και σε χαμηλή ανάλυση και σε χαμηλά frames. Τόσο πάντων, στο Xbox Series X τουλάχιστον, σε κάποια από τα modes, δεν λέω σε όλα, σε κάποια από τα modes τρέχει σφαίρα και τέλεια. Τέλεια. Και απόκριση στο χειρισμό, απίστευτη και όλα απίστευτα. Α, μια και ανέφερα την απόκριση στο χειρισμό. Το Xbox έχει προφανώ, όπω το έχουμε ξαναπεί, υποστήριξη VRR και ALLM. Που λέγαμε την προηγούμενη φορά, το Low Latency Mode, το οποίο σε συνδυασμό με την LG τη C10 που δοκιμάζω τώρα, η οποία το υποστηρίζει αυτό το πράγμα, σου πετάει πάνω μήνυματάκι άμεση απόκριση παιχνιδιού, κάπω έτσι το λέει. Πώ λοιπόν, βγάζει το HDR το σήμα ή το Dolby Vision το σήμα κτλ., με το που ενεργοποιεί στο ALLM, στην ουσία σου βγάζει άμεση απόκριση χειρισμού. Πρέπει να το έχει ενεργοποιήσει, βέβαια, ήδη από τα μενού. Ε, ετοιμάζω βιντεάκι για την LG, θα τα εξηγήσω όλα αυτά με τα μενού κτλ. Τι παίζει με το gaming. Ε, το οποίο στην ουσία ελαχιστοποιεί το lag και το latency, αυτόματα αυτό το πράγμα μέσα στο παιχνίδι, ρε παιδιά, σημαίνει ότι εντάξει, το είχα πει και για το πληθυσμό αυτό, αλλά και στο Xbox, η νέα γενιά γενικότερα, ο χειρισμό ε, στη νέα γενιά είναι απίστευτα πιο αποκρίσιμο σε σχέση με την προηγούμενη. Το οποίο είναι ένα πράγμα που, που πέρα από τα loading που είναι σφαίρα, το έχω ευχαριστηθεί περισσότερο σε αυτή τη γενιά. Νομίζω ότι είναι και αυτό game changer. Ε, ένα από τα στοιχεία τέλο πάντων. Ε, τώρα. Έβαλα που λε το Crisis Remaster. Έτρεχε. Λέω μετά θα δοκιμάσω ρε παιδί μου και κάποιον backwards compatible τίτλο. Βάζω Batman Arkham Knight. Το παιχνίδι μου, η παιχνιδάρα μου, η αγάπη μου. Τρέχει με auto, auto HDR. Και παρόλο που δεν υπάρχει patch για να πάρει μεγαλύτερη ανάλυση, η ανάλυση δηλαδή είναι χαμηλή, φαίνεται θολό, το auto HDR κάνει θαύματα. Δεν κάνει θαύματα σε όλα τα παιχνίδια, αλλά στα παιχνίδια που το δοκίμασα και το χρησιμοποιούν έστω και λίγο, ε, αλλάζει την εικόνα ρε, φίλε. Βλέπει μεγαλύτερο βάθο, βλέπει λεπτομέρειε που δεν έβλεπε, βλέπει ε, τα φωτεινά σημεία να λάμπουν. Ε, κάποια art directions, όπω είναι του Batman, που είσαι, ξέρει, στον Gotham και λάμπουν νέων ταμπέλε και τέτοια, φαίνονται απίστευτα. Ε, και μιλάμε τώρα για παιχνίδι το οποίο δεν έχει πάρει πατ. Αυτό από μόνο του αξίζει. Τι να πω, φουλ. Γενικά είναι φο φοβερή ιδέα το, το HDR, και χαιρόμαι και έτσι, έτσι όπω το έχουν φτιάξει. Έβαλα για παράδειγμα ξέρω, το Sunset Overdrive που είναι τίγκα χρωματιστό παιχνίδι, ξέρει και με τέτοια. Επίση φαίνεται πολύ βελτιωμένο. Παρόλο που και αυτό είναι σε χαμηλή ανάλυση. Τώρα, έβαλα και δοκίμασα και Bockwords Compatible και ακόμα πιο πίσω το Crisis 2 για παράδειγμα. Η διαφορά του Crisis 2 με το Crisis Remastered <laughs> είναι χαοτική. <laughs> το Crisis 2 που είναι πόσα χρόνια παιχνίδι και δεν έχει πάρει τίποτα είναι πολύ καλύτερο από ότι είναι το Crisis Remastered. Αυτό λέει πολλά και για το Crisis 2 και για το Crisis Remastered ότι δεν έγινε τόσο καλή δουλειά δηλαδή Crisis Master και ήταν ήδη και το Crisis το 2 παιχνιδάρα. Πάλι είναι χαμηλή ανάλυση, πάλι κτλ. Αλλά η απόκριση για παράδειγμα που ποτέ δεν την είχε στο Xbox 360 τόσο καλή, πλέον είναι σφαίρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με έχει κάνει να εκτιμήσω πάρα πολύ το backwards compatibility. Να δοκιμάζει παιχνίδια και να τρέχουν ακριβώ όπω θα έπρεπε να τρέχουν τότε, ε, τώρα τα παίζει όπω θα πρέπει. Είναι λίγο contradiction αυτό, βέβαια, σε, φάση, σε σχέση με αυτά που έλεγε πριν λίγα χρόνια. Θα ήθελα να τα έχω σε archive αυτό, σε record, να στα δείξω. Ε, γιατί ο Παύλο ε, τότε με το, 36, με το Xbox 360 και λίγο αργότερα στι αρχέ τη γενιά με Xbox One κτλ έλεγε μονίμως ότι τα υψηλά refresh rates είναι gimmick που τα πουλάνε σε εσάς τους πισάδες και σα κοροϊδεύουν ότι η κινηματογραφικότητα 30 fps έλεγε κάτι τέτοιο ο Παύλος τότε Θα <laughs> <laughs> <γραφικός> έλεγα ότι δεν μπορεί να σα ενοχλεί τόσο. πήγαινα μέχρι αυτό το επίπεδο. Δεν έλεγα ότι είναι καλύτερα. <laughs> ναι, αλλά θέλω <laughs> να σου πω, πρέπει να σέβεσαι λίγο τώρα εμά, του ελιτιστέ, του purists που τότε δίναμε λεφτά για PC και παίζαμε σε 60 FPS και σου λέγαμε Παύλο, στα 30 FPS και πιο κάτω που παίζει το Crisis δεν είναι ωραίο παιχνίδι. Και εσύ έλεγε, Όχι, είναι ωραίο. Είναι εντάξει, είναι, παίζεται. <laughs> δεν μπορεί να σε ενοχλεί. Ε, Ό, όχι, θα σου πω. Ε, Προφανώ, ρε παιδί μου, εντάξει, πέρα από τα, <laughs> από τα fanboy λίγα κτλ. Η λογική επικρατεί. Εντάξει, όταν ένα παιχνίδι είναι σταθερό στα 30 FPS, ακόμα και το Crisis το 2, ρε παιδί μου δεν τρέχει 60, τρέχει 30 ε, όταν το παίζει και τρέχει 20, 25, 22, 25, 25, 24 και κτλ. λοιπά, ε, όταν τώρα το παίζει καρφί 30. Εγώ το πολύ εμπειρία. Εγώ το παίζω στα 60, πάντα. <laughs> 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 Μπράβο, Φακέλ. <laughs> και σε σένα <laughs> και σε όλου του PCMR. Ε, συμφωνώ. Προφανώ όταν έχει μεγαλύτερη ανάλυση και πιο σταθερέ επιδόσει είναι το βέλτιστο. Αλλά ε, το θέμα είναι ακόμα και στα 30 να είναι, αν είναι σταθερό. Είναι πολύ βελτιωμένη η εμπειρία από ότι να είναι ασταθέ. Κάτι που με οδηγεί και στο επόμενο ζήτημα. Έβαλα το Assassin's Creed Valhalla, τελειώνω με το Xbox, <coughs> δεν έχω πολλά ακόμα να πω. Έβαλα το Assassin's Creed Valhalla. Έχει και αυτό νομίζω δύο modes, το ένα να τρέχει σε ανάλυση και το άλλο σε με καλύτερο frame rate, δεν αξίζει η ανάλυση. Γενικότερα στα δύο παιχνίδια της Ubisoft που δοκίμασα που έχουν τέτοιο mode για αυτή τη γενιά, είναι προτιμότερο το να βάλει καλύτερο frame rate. Γιατί έχει μικρή διαφορά στην ανάλυση, δηλαδή πάει ξέρω εγώ νομίζω από ότι διάβασα από τα 1440 πάει στα 1800, κάτι τέτοιο, δεν βλέπει μεγάλη διαφορά στην οθόνη σου σε 4K τηλεόραση από τα 1440 στα 1800π, που ούτω ή άλλω γίνεται upscale σε 4K και τα δύο. αλλά διαφορά στο frame rate βλέπει και το Immortal Phoenix Rising και το Assassin's Creed Valhalla, όταν παίζει στα 60, παίζει τούμπανο. Το θέμα ποιο είναι, το Valhalla, ακόμα και τώρα με τα patches που έχει πάρει, έχει κάποια frame drops με την ενεργοποίηση του VRR και εκείνη που λέμε ότι είναι σημαντικό το VRR και το HDMI 2.1 και δεν είναι μαρκετίστικο και όλα αυτά που λέτε έλα μωρέ σιγά και τέτοια. Όχι. Σε αυτό το σημείο, ε, αν κάποιο έχει το Assassin's Creed Valhalla στο Xbox Series X ε, και παίζει σε τηλεόραση με VRR, δεν βλέπει τα frame drops. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εμπειρία κάποιου. Πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα, ο καθένα το ξέρει. Αλλά συνολικά, αν το πάρουμε λίγο, ξέρει αντικειμενικά, είναι σημαντικό. Ε, άλλο να παίζει τώρα στα 60 και να σου πέφτει ξέρω, στα 50 κάποιε φορέ. Και άλλο να πέφτεις στα 50, αλλά να μην το καταλαβαίνει ότι πέφτει. Γιατί αυτό κάνει το VRR. Το VRR στην ουσία σου ε, εξαλείφει το tiering ε, και εξαλείφει και τα frame drops. Θα κάνει να φαίνονται πιο ομαλά στην ουσία γιατί δεν βλέπει τι μεταπτώσει αυτέ που τα βλέπει. Κάνει, ε, κάνει, και αυτή την. Ανα, το, τα ίδια frames όταν δεν έχει άλλα ρε παιδί. Δηλαδή μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι. Ε, στα 30 FPS και το output τη οθόνη σου να σου δείχνει 60 Hz. Γιατί παίρνει ουσιαστικά αυτά τα 30 και δείχνει δύο από αυτά τα καρέ σε κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή κάνει την ανανέωση. Κατάλαβε λέω. Με τα standards και αυτά. Όχι μόνο με τα standards. Ε, το θέμα γε, είναι ότι... γενικά, γενικά στο κάνει πιο smooth. Χρησιμοποιεί ρε παιδί μου ίδια frames ξανά για να, σου, για να σου πετύχει το refresh rate που θε. Mm. Η τεχνολογία αυτή όμως επειδή είναι καινούργια και τα λοιπά το κάνει πολύ πιο οργανικά από ό,τι θα το έκανε αν δεν είχε για παράδειγμα αυτό, αν το κάνει τηλεόρασή σου για παράδειγμα, οι τηλεόραση έχουν αντίστοιχες ε, τεχνολογίε, αλλά δεν το κάνουν σωστά. Ε, αν υπάρχει υποστήριξη για ALLM και VRR ε, τότε και η απόκριση είναι καλύτερη ή ε, αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου είναι πολύ πιο βούτυρο η αυτο που βλέπει στην πολύ πιο βουτυρο η κινηση πολυ πιο μαλλί. Δεν σου κάνει σπασίματα, δεν σου κάνει κολλήματα, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, yeah, ουσιαστικά είναι σαν handshake. Δουλεύει μαζί και η τηλεόραση και η οθόνη. Δουλεύουν συνεργατικά για να συγχρονίσουν το refresh rate και δεν το κάνει yeah. μόνο η τηλεόραση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν, είναι, αν αυτό, αυτή τη διαδικασία την αναλάβει μόνη τη η τηλεόραση, απαιτεί παραπάνω χρόνο επεξεργασία που φέρνει latency, που φέρνει. Yeah. Αυτό ε, 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 oh, ε, Εμένα μου δημιουργεί ένα σαν motion sickness αυτό το. Ε, το True Motion για παράδειγμα Όλες που έχει LG πολλές... με ενοχλεί. Νιώθω σαν η εικόνα μου να κάνει έτσι. Σαν να... Αυτό που ε, δημιουργεί πολλέ φορέ θόρυβο, artifacts, ψηφιακό θόρυβο, dithering. Ε, με με γυρω γύρω-γύρω από τα αντικείμενα που κουνιούνται αλλά και δεν κουνιούνται ταυτόχρονα. Αυτό ζαλίζει το μάτι, δεν είναι καλό. Ε, όσο προφανώ καλύτερα το κάνει αυτό, τόσο εξαλείφεται αυτό ο θόρυβο και η κίνηση που αλλά και πάλι η τηλεόραση δεν μπορεί να το κάνει μόνη τη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν, δεν προτείνουμε σε καμία περίπτωση ε, να ενεργοποιήσει κάποιο τα motion, ε, motion plus, που τα λένε όλε τι τη ε, τηλεόρασει. Η motion plus πάντα. είναι στη Samsung, νομίζω, και true motion είναι στην LG. Σε κάθε yeah. περίπτωση, το πρώτο πράγμα που κάνετε, όταν παίρνετε κονσόλα και καινούργια τηλεόραση, πάτε στην τηλεόραση και κλείνετε όλα τα επιπλέον features. Όλα τα yeah. πάντα ο βασικό ο λόγο είναι γιατί προσθέτουν latency. Και προσθέτει όχι λίγο, μπορεί να πάει από τα 10 να πάει στα 60. Μόνο από την τηλεόραση το latency. Βάλτε τώρα και το latency που έχει κονσόλα, το χειριστήριο κτλ. Ε, μπορεί να κάνει μια κινησία και άλλο να πάει μετά από ένα δεύτερο μπροστά. δεν γίνεται ε, αυτό εσύ το πράγμα. που είσαι τηλεορασάκια πάντω, πρέπει, δεν ξέρω τι θα κάνει, πρέπει να μου βρει λύση σε αυτό το, πρά το πράγμα. Με, το συζητούσαμε και με τον Πάχο. Που, γίνεται, που, το game mode είναι πιο σκοτεινό. Θέλω να μου βρει λύση, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν θυμάμαι που καταλήξαμε να σου πω την αλήθεια με αυτό. Ε, ότι λέγαμε έλεγε, ότι ο ο πάχος, έλεγε ο Πάχος ότι στο, στο βίσμα, στο input του ARC δεν είναι σκοτεινό, ενώ στα άλλα είναι σκοτεινό το game mode. Έτσι έλεγε ο Πάχος και του λες εσύ δεν παίζει, δεν έχει διαφορά ξέρω εγώ το ARC port. Το... Α ναι, καταλήξαμε αυτό το θέμα πρέπει να ξαναδώ την Δεν καταλήξαμε, είναι το... σε φάση ότι <σχερίζεσαι> σε μένα το κάνει έτσι, εντάξει αφού το κάνει οκ okay, κομπλέ, αλλά σε μένα... Νομίζω σε όλα τα ports έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, μόλι το βάλω στο game mode για να έχω χαμηλότερο latency, είναι πολύ σκοτεινή η οθόνη. Και προτιμώ να παίζω με latency, χωρί να είμαι σε game mode. Ναι. Έχει δοκιμάσει να την δυναμική αντίθεση που λέει να την αυξήσει. Ναι. Τα παιχνίδια με HDR, δυναμική αντίθεση πρέπει να την έχει τουλάχιστον ή στο ελάχιστο ή στο μεσαίο. Ναι, ε, με βάση τον οδηγό. Το έχω κάνει που, σε αυτό το ratings, πως λέγεται, το οποίο γράφει για το HDR τι ρυθμίζει να κάνει. Και με, mm. με βάση τον οδηγό. Τέλο <συσχεσμένου> πάντων. Ναι. Κρίμα. Αυτό ε, μπορεί να νικράσει ρε παιδιά μου κάποια. τα τα blacks, ξέρω εγώ, αλλά τουλάχιστον θα σου αυξήσει το, τη φωτεινότητα. Που είναι. Ε, στην στην περίπτωσή σου αυτό θε. <συσχεσμένου> θα χάσει λίγο από κάπου αλλού α πούμε. Τόσο ανάλογα με τηλεόραση, τώρα ξέρει και ανάλογα και τι ρυθμίσει ή ανάλογα τι προτιμήσει, πάνε λίγο διαφορετικά. Η δεν έχω σκοπό πάντω να. Η, η μαμά ναι? LG θα στείλει καμιά τηλεόραση έτσι. Θα πάρουμε τίποτα, τόσο τόσ, τόσ πρόξιμο. γιατί. <laughs> γιατί οι που του είπα δεν ε, θέλουν να μα την αφήσουν. Τουλάχιστον την άφησαν για τα Χριστούγεννα όμω, γιατί δεν μπορούσαν να την παίρνουν πίσω, επειδή είναι κλειστά οι μεταφορικέ. Οπότε έχω προλάβει. Είδα Mandalorian στη C10, είδα 500 παιχνίδια, τι δύο κονσόλε. Έχω περάσει τρέλα. Και θα έρθει ο courier ο... ο... και, θα... Θα και θα την τραβάει την τηλεόραση του PUBG να δει. Όχι, άστη λίγο ακόμα. Τώρα, Κάτι τελευταίο που είδα στο Xbox. Α, δοκίμασα το Tourist που κάνει σε 6K. Ε, Πώ το λένε, rendering. Το ρίχνει στα 4K, βέβαια. Δοκίμασα το Orient, The Wheel of Wisps ε, και το Rainbow Six Siege που παίζουν σε 4K 120 ε, και έχουν διαφορά προφανώ. Δηλαδή, ε, δοκίμασα Devil May Cry για παράδειγμα στη δική μου την τηλεόραση που υποστηρίζει 1080p 120 και δοκίμασα και στη C10 4K 120 τον Devil May Cry. Και όντω η διαφορά είναι σημαντική γιατί έχει και την ανάλυση μετά. Έχει και κάποιε διαφορέ και στη φωτεινότητα αντίστοιχα με αυτά που λες εσύ. Γιατί στη δική το δείχνει λίγο με. του χαλάει λίγο τα χρώματα επειδή δεν έχει το αρκε... αρκετό bandwidth. Ε, νομίζω το αλλάζει σε... από RGB γιατί υποστηρίζει RGB στο, στο, στην C10 ε, μαζί με 4K120 ενώ στη δικιά μου δεν υποστηρίζει, αλλάζει και τα χρώματα λίγο. Έχει τέτοιε ψηλοδιαφορέ, ρε παιδί μου, που μετά πρέπει να πα να κάνει άλλε ρυθμίσει και είναι λίγο πασαρκιδικά. Αυτό, και... που, αυτό που κατάλαβα εγώ, καθώ πειραματίζομαι με την κονσόλα μου, λέω, με, τη, με την τηλεόραση μου από τη στιγμή που μου χάλασε τον backlight και μετά που την πήρα πίσω και αναγκάστηκα να την κάνω reset, είμαι σε μια ατέρμονη διαδικασία καλυμπραρίσματο. Δηλαδή. Επειδή έχασα, έχασα τις ρυθμίσει που τις είχα δύο χρόνια, μπήκα στη διαδικασία να ανοίξω οδηγό να την ξαναρυθμίσω και πάντα κάτι ήταν off. Κατάφερα να τη φέρω εκεί που θέλω, ναι. το μόνο που με χαλάει τώρα είναι ότι κάποια, τα βλέπω πολύ κόκκινα κάποια πράγματα ρε παιδί μου και όταν πάω να ρίξω το κόκκινο να ανεβάσω το πράσινο, χαλάει γενικά η χρωματική παλέτα. Καταλαβαίνεις, ναι. δεν, δεν μπορώ να το βρω γενικά... εκεί. Ναι. Ενώ στο μάτι μας μπορεί να είναι λίγο πιο εντυπωσιακό Το πιο φωτεινό και το πιο sharpness Και το μπλε Αυτά τα τρία είναι τα, τα βασικά τα οποία προτιμά λίγο το μάτι μας Εμένα όχι Είναι και τα τρία Εμένα ή όχι. Και λάθος. Ε, yeah. ε, ε, εγώ είμαι από αυτού που προτιμώ το warm από το cold. Αλλά ακόμα και στι ρυθμίσει που όλοι οι οδηγοί προτείνουν να έχει το warm 2, α πούμε, εγώ το βάζω ή στο, στο neutral 0 ή στο warm 1. Δεν μπορώ warm 2, το θεωρώ πάρα πολύ ζεστό. Αλλά όταν την παίρνει στην τηλεόραση που είναι στο cold 20, για παράδειγμα, το βλέπω μπλε, δεν μου αρέσει καθόλου. Και είναι και ο λόγο yeah. που προτιμώ LG, γιατί by default. Είναι πιο κρύες η Samsung από τη LG στα πάνελ. Συνήθω είναι πιο κρύε. Βέβαια, άμα τι ρυθμίσει και τι δύο, έρχονται σχεδόν στα ίδια. Απλά. Όλε ε, Στι default ρυθμίσει, α πούμε, ε, ε, θεωρώ ότι είναι λίγο πιο ψυχρέ η Samsung από τη LG. Απλά για τα στάνταρ τη βιομηχανία και τον τρόπο που βλέπει το μάτι μα, ρε παιδί μου. Το λευκό που βλέπουμε εμεί, ένα λευκό με το μάτι μα, είναι πιο κοντά στο Worm 2. Αυτό είναι το, βασικό το, το concept, ρε παιδί μου. Γι' αυτό όλοι όσοι καλυμπράρουν την τηλεόραση πάνε στο Worm 2 περισσότερο. ή τέλο πάντων εκεί θες κοντά. Αν την τηλεόραση, ίσω στο πάνελ σου, χωρί HDR, χωρί, 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 να βλέπει το ίδιο λευκό έτσι όπω το βλέπει έξω στο δρόμο, στην τηλεόραση σου, μήπω δεν, 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 είναι τόσο ξεκούραστο για το μάτι. Ωραία, πάντα. Θεωρητικά πάντα αυτό είναι ο στόχο. Τώρα, αν η προτιμή σου εσένα είναι αλλιώ, προφανώ τη ρυθμίζει αλλιώ. Αν ναι, δεν σα αρέσει, προφανώ να... το Ήθελα να καταλήξω ότι αυτό που κατάλαβα εγώ καθώ έπαιζα με τηλεόραση μου, αυτό που έχω καταλήξει βλέποντα και καινούργιε τηλεοράσει, ερχόμενο στο σπίτι σου για να κάνουμε τα unboxing και όλα αυτά, έχω καταλάβει ότι μάλλον τελικά η τηλεόραση μου έχει άφλιο HDR. Ότι είναι πολύ λίγα τα nits, ότι δεν έχει σωστή αντίθεση. Έχει ναι. Τι έχει. Έχει κακό, ναι. <laughs> Ευχαριστώ. Ε, ε, Πρέπει να το έχουμε κάνει. για HDR Χρειάζεσαι τουλάχιστον τηλεόραση με 600 nits και πάνω. Αν έχει κάτω από 600, σημαίνει ότι δεν έχει τρέχει HDR στην ουσία. Έχει κάτι ενδιάμεσο. Ε, Στα στο specklist λέει ότι έχω HDR10. Το θέμα είναι ότι, άμα δεν έχει τα nits, τι να το κάνει. Άμα δεν φωτίζει αρκετά και δεν είναι αυτό. Ε, τέλος, πάνω, α, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και η αλήθεια είναι ότι ε, στη, στην αρχή τη χρήση του HDR, δηλαδή στην προηγούμενη γενιά δεν είχαμε τόσα πολλά δείγματα. Δηλαδή, υπήρχαν συγκεκριμένα παιχνίδια που έβλεπε στο HDR και τα είχαν. Τώρα, επειδή έχει γίνει πιο στάνταρ και το βλέπουμε αυτό στι κονσόλες, μέχρι και τα μενού είναι HDR, α πούμε, στο PlayStation. Ε, ε τι έμαθα από τον ε, David, πώ λέγεται, στο HDTV Test, ε, ο αστιαμποράς, ε, λέει ότι ακόμα και στο PlayStation 4, παρόλο που δεν έχει ούτε HDR για τα παιχνίδια, ρε μου, ξέρετε, επειδή ακριβώ έχει ενεργοποιήσει το HDR από το μενού τη κονσόλα, τα παιχνίδια βγαίνουν πάλι με HDR. Δηλαδή, παρόλο που δεν θεωρείται HDR, ξέρετε, όσο πετάει σηματάκι, είναι διευρυμένο το, το χρωματικό το εύρος σε σχέση με το πώ θα ήταν αν έπαιζε εντελώ και το με HDR. Βάση βάση το επί... πέρα... Με βάση τι επιλογέ τις επιλογές φωτεινότητα και αντίθεση που έκανε στο... στι ρυθμίσει του HDR από την κονσόλα που έχει. Yeah. <coughs> λοιπόν. <coughs> Αυτά με τι τηλεοράσει. Ελπίζω να αξιοθώ να βγάλω αρκετά λεφτά, να, μας, να βγάλει και κάνα παιχνίδι νότιντο για να τα οικονομήσουμε. Ε, για να πάρω καλή τηλεόραση. <χω> <laughs> ε, γιατί με τη δική μου πλέον έχω αρχίσει και βλέπω ότι η έλλειψη HDR <coughs> μου κοστίζει. Γιατί ε, είναι μονίμω, δηλαδή με το που θα ανοίξω την κονσόλα, γυρνάει η τηλεόρασή μου στο profile του HDR. Ενώ μέχρι πρώτη γύρναγε στο HDR μόνο όταν ένα παιχνίδι είχε HDR. Τώρα, μονίμω δηλαδή, βλέπω το πόσο κακό HDR έχει η τηλεόρασή μου. Οπότε πρέπει να πάρω τηλεόραση, αλλά οικονομικά είμαστε ασθενέστεροι. Αυτά λοιπόν. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσει ε, με, ε... με το Xbox. Ναι. Όχι, σχεδόν έχω ολοκληρώσει την προηγούμενη γενιά. Απλά ήθελα να πω ότι κι εγώ είχα ξεκινήσει με 1080p τηλεόραση. Ε, στα μέσα τη γενιά, νομίζω που βγήκαν οι άλλε κονσόλε, πάλι έπαιζα σε 1080p. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, παιχνιδιά σαν το Horizon, ξέρω εγώ, Zero Dawn. έχω παίξει σε 1080. Ούτε καν 4K δηλαδή και χωρί HDR. Οπότε ναι. Προχωράνε οι κονσόλε, αγοράζουμε καινούργια τηλεόραση, ξαναβγαίνουν καινούργιες κονσόλες, μπορεί να έχουν και τίποτα έξτρα δυνατότητε, μπορεί να μην έχει μετά η τηλεόραση, πάλι θα αγοράσουμε τηλεόραση. Πάει κάπω έτσι αυτό εντάξει, είναι κύκλο στην αλυσίδα. Σιγά σιγά. Λοιπόν, με το Xbox για να ολοκληρώσω, τι ήθελα να πω για το χειριστήριο, ήθελα να πω. Δεν έχω να πω πολλά βασικά, μόνο το ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει τόσο όσο του PlayStation 5, αλλά μου αρέσει περισσότερο από ότι του Xbox One γιατί είναι ελαφρώ πιο μικρό. Το νιώθει ότι είναι πιο μικρό. Είναι αισθητό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε παίζει με Xbox One χειριστήριο και πάει στο Series X θα νιώσει ότι είναι μικρότερο. Ε, για μένα ήταν φοβερή κίνηση αυτό το πράγμα. Χρειαζόταν γιατί ήταν πολύ γκουμούτσα το άλλο. Ε, και έχουν προσθέσει απλά και τα grips, ρε παιδί μου, πίσω στι σκανδάλε και στα τέτοια. Οι σκανδάλε είναι λίγο καλύτερε. Ε, έχει τέτοια πραγματάκια. Βρήκε που... Βρήκες κανένα καλό σούπερ μάρκετ να πουλάει πολλέ μπαταρίε στην Α. Έχω πάρει τέτοιο Είχα πάρει 15 ευρώ ένα φορτιστή και, και δύο ζευγάρια αναφορτιζόμενε. Γιατί δεν πήρε το kit του, του Xbox, Δεν θυμάμαι. Εμένα μου το είχε πάρει δώρο η ειρήνη μου το είχε πάρει η κοπέλα μου δώρο. Και... Νομίζω ότι τα δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί τι βάζω, φορτίζουν, ναι, τι βγάζω μετά από το φορτί, τι αφήνω εκεί πέρα και έχω τι δύο τι φορτισμένε. Με το που τελειώνω, τι βγάζω, βάζω τι άλλε και φορτίζω αυτέ. Και δεν σου έχει έχει ποτέ να ξεχαστεί και να μην έχει μπαταρία δηλαδή μετά. Εγώ έξεχαστω, είναι δυνατόν. Ε, όχι, απλά αν έχει δύο χειριστήρια, ε, χρειάζεσαι ε, άλλα δύο ζευγαριά με μπαταρίε. Αυτό, ε, αυτό, είναι το βασικό το θέμα. Αλλά γενικά δεν είχα, από τότε που το άρχισα αυτή τη μέθοδο δεν είχα κανένα πρόβλημα. Επειδή ακριβώ είχα το Play and Charge στην προηγούμενη, προ 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 γενιά, στο Xbox 360, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κάνω τώρα με βολεύει καλύτερα από εκείνο. Που έπρεπε να έχω το καλώδιο, γιατί το καλώδιο είναι που με ενοχλεί στην ουσια mm -hmm. Το Play and Charge. Ε, βολεύει βέβαια και εκείνο πάρα πολύ, έτσι δεν το συζητάμε. Ε, τι άλλο, ε, λοιπόν, αυτά νομίζω. Μια και λε για Xbox, λοιπόν, θέλω να σου πω την είδηση που σου είπα πριν. Βεβαίως. Η οποία έχει βγει λίγο καιρό, αλλά λείπαμε και δεν το συζητήσαμε. Ε, έκανε ένα τύπο ένα tweet στο οποίο έκανε tag τον Phil Spencer και του είπε ότι θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένα family plan για το Game Pass. Το αυτό, Ε, Όχι. Και του απάντησε ο Spencer ότι ναι, λέει όντω το έχουμε under consideration. Το σκεφτόμαστε να το κάνουμε αυτό. Και ε, ε, καλά να βγει ένα πλάν, δηλαδή, Α, για... Να, βγει, όχι, να βγει ένα πλάν οικογενειακό για το Game Pass, που σημαίνει ότι εσύ μπορεί να δίνεις κάτι παραπάνω, αλλά να είναι family, όπως έχεις κάνει εσύ στο Spotify και ταΐζεις όλους τους υπόλοιπους εμάς, ε, να πληρώνεις εσύ δηλαδή Game Pass και να έχει και η γυναίκα σου και το <σομίως> παιδί σου. Ναι. Είμαστε μια οικογένεια όμως. Ναι, τι? <ΣΠΟ> από εκεί πάει το Spotify. Και τι να κάνει τώρα σαν το Netflix, σαν το, σαν το, σαν 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 το Splitfire. Spotify. Spotify. Ναι, και... ναι. Ουσιαστικά να πληρώνει εσύ ένα λογαριασμό, εσύ σαν ο, ο μπαμπά και να έχουν και τα παιδιά σου και η γυναίκα σου και... και οι φίλοι σου, δεν ξέρω, whatever. Ε, δεν ξέρω πώ θα γίνει αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι ε, γράφει ο Spencer ότι όντω το, ε, το σκεφτόμαστε. Είναι δηλαδή βάσιμο. Ε, περίμενε να ενθουσιαστεί περισσότερο με αυτό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι. Να. Θα... Mm. Θα μπορούσε για, για παράδειγμα, όπω υπάρχει Family Plan, να υπάρχει και ένα VG24 Plan, ρε παιδί μου. <laughs> και να πληρώνει ένας και ένα και να έχουμε όλοι Game Pass. <laughs> αυτό, αυτό, βολεύει. Απλά θα βολεύει σίγουρα πάρα πολύ. Απλά αν πάει τιμή, ξέρω εγώ, τρει φορέ πάνω, δεν αξίζει. Ε, υποθέτω ε, ότι δεν θα εγώ. είναι για τρία άτομα τρει φορέ πάνω, ότι θα πληρώνει, ξέρω εγώ, δύο φορέ πάνω και θα έχει πέντε άτομα, ξέρω εγώ. Αυτό δεν. Άκ, εντάξει, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Ε, το Game Pass έχει βάλει ακόμα περισσότερα παιχνιδιά μέσα. <laughs> δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Ε, ένα και ένα, πάλι. Ε, Έβαλε τον Dragon Quest, α πούμε, που έλεγε. Από εκεί το το νομίζω. Το Dragon Quest το, έχω, το είχα πάρει για review, ρε. Το Definitive. Όχι, το απλό, δεν σου είπα ότι έπαιξε το Definitive. Αυτό είπε πριν, εντάξει. το Definitive το, βλέπω, βλέπω. το πήρε ο... το παιδί το καινούριο και το γράψε, <laughs> σου είπα. Νοστά <laughs> μου. Ε... Ναι. Έχει βγάλει γενικά πολλά παιχνιδάκια. Α, επί της επί τη, επί ευκαιρίας ή Ωραία επί της ευκαιρίας. Θες να πούμε λίγα κοιτά, free, τα φρήτα παιχνίδια που βγήκανε. Για πού. Έχει δει. Για το Plus. Καταρχήν είναι ο καλύτερος μήνας του PlayStation εδώ και πολύ καιρό. Για το Plus. Τα Plus. Τι Έχει... Λες, ρε. Δεν τα δες. Τα δας. Κατά είναι. Τι σου αρέσει. Τι είναι εσύ, εσύ κατά. <laughs> τώρα πλη... τώρα, καταρχάς τώρα έχω σπάσει τον Μποϊκοτάς και πληρώνω, οπότε μπορώ και εγώ να λέω ότι είναι σκατά τα παιχνίδια. Λοιπόν, λοιπόν. Έχει. <laughs> έχει Gridfall. Ωραία. Να σου ναι, θυμίσω ναι. ότι το Gridfall το φτιάχνει η εταιρεία που έχει φτιάξει τα Sherlock Holmes, τα κακά τα Sherlock Holmes. Ωραία. <laughs> και είναι η εταιρεία που έχει φτιάξει το Bound by Flame, το χειρότερο RPG στην ιστορία των RPGs. Gridfall. Ναι. Ωραία. Το... Μετρι... Δεν είναι... Μετριότατο. Το Bound by Flame. Μετριότατο ναι. του 6,5, το πολύ 7, 6,5 θα πω. Το Gridfall. Το Gridfall σε ποιον μπορώ έχει, έχει τρελή αγάπη από τον κόσμο. Τρελή αγάπη. Το καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι AA, δεν είναι AAA, αλλά λένε ότι για double -A ότι είναι εξαιρετικό RPG. Όλοι αυτό λένε. Εγώ έχω διαβάσει πάρα σε, πολύ καλά. Σε προκαλώ να Gritful. το παίξει. Σε προκαλώ να παίξει ένα δεκάωρο και να επανέλθει. Δεν παίζω τέτοια παιχνίδια. Ωραία. Μετά <laughs> έχουμε το Sound of the Tomb Raider, το οποίο το έχουμε παίξει εδώ και τρία χρόνια, το παίξα σε PC με RTX και θα γυρίσω τώρα να παίξω την PS4 έκδοση, δεν, για μένα <laughs> λοιπόν, <λέω>, έτσι. <laughs> και έχουμε και το Man, <laughs> Eater, το Man Eater, που είναι παιχνίδι licensed, παιχνίδι του 5, <laughs> που έχει online και γουστάρει ο κόσμος επειδή έχει online ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι σοβαρό παιχνίδι. Σε πληροφορώ και το Maneater και το Gridfall ότι είναι καλύτερα από ό,τι λε. Το Sound of the Tomb Raider επίση του δίνει λίγο credit. Μιλάμε για το Sound of the Tomb Raider. Ναι, απλά είναι και παλιό το... και το Α, έχω παίξει. Γι' αυτό λέω. Είναι πάρα πολύ παλιό και το έχω παίξει. Δεν πάει να είναι παιχνιδάρομο. Και το Maneater δεν είναι παιχνίδι του 5, είναι παιχνίδι του 7. <laughs> και όχι μόνο αυτό. Σε προκαλώ επίση να το παίξει και να επανέλθει. Σε προκαλώ να το παίξει και να επανέλθει. Γιατί, γιατί, γιατί εγώ το έχω δει σε βίντεο, δεν το έχω παίξει. Και το μόνο πράγμα που είδα είναι ότι έχει ένα καρχαρία και τρω χελώνε, τρω κολυμβητέ, είσαι ένα καρχαρία και μασάει. Τι είναι αυτό, Πάκμαν με καρχαρίε. Τι, τι να παίξω με, με το μανίτερ, Με κοροϊδεύει. Μην το ξευτελίζει έτσι. Λέω ότι είναι πολύ καλό. Ε, για αυτό που είναι τέλο πάντων. Ότι, είναι, ότι έχει στοιχεία action RPG το μανίτερ και για καρχαρία που αποκτά δυνάμει και ικανότητε, εντάξει, προσθέτει κάποιο βάθο. Ε, Παραδείγματο ότι είναι, παλή... είναι ο καλύτερο μήνα, γιατί είναι ο καλύτερο μήνα, Γιατί όλοι οι υπόλοιποι μήνε ήταν χασκάτα Γιατί? <laughs> δεν σου άρεσε το Just Cause που έδωσε τον προηγούμενο, α πούμε. Δεν σου, άρεσε... δε σου άρεσε το Back Snacks που έδωσε τον πρώτο μήνα. Τι δεν σου άρεσε. Back... Το Μανίτερ, καταρχήν έχει μεγαλύτερη αξία από το Bugsnax το, το Bugsnax είναι πολύ καλύτερο παιχνίδι του Μανίτερ τώρα, μην λέμε μαλακίες το Bugsnax παίζεται άνετα, εγώ έπαιξα ένα πεντάωρο, εξάωρο το έπαιξα άνετα και θα έπαιζα κι άλλο άμα δεν βαριόμουν αλλά το maniter. <Και>, Ανακατέβασα το Man Eater είναι παιχνίδι που θα το βάζα απλά να το δω 10 λεπτά και θα φεύγει δεν, δεν, θα καθόμουν να παίξω. Το Gridfall απ' την άλλη, επειδή είναι RPG και το έχω δει πιο πολύ γιατί είμαι αρπιτζάκια, και επειδή έκανα το λάθο να γράψω σε προηγούμενο site που ήμουνα, στο Modsyn, το, το, το κλειστό πλέον, είχα γράψει το, το πρώτο μου review ήταν το Bound by Flame και ήταν από τα πρώτα reviews που δοκίμασα να γράψω επισήμω και μαύρη ψυχή μου. Μιλάμε χάλια. Χάλια. <laughs> και το Gridfall έχει απέσιο animation. Ε, α, ε, δεν, ε, ε, μηδενικό lip sync, η ο τρόπο που είναι γραμμένο. Ε, το, το animation είναι σκατά στι μάχε μέσα. Δεν, το παιχνίδι δεν είναι για 7 και 7,5. sorry είναι WA. Είναι WWE, αλλά α, α, το κρίνουμε σαν WA. Focus mm -hmm. εντωμεταξύ. Τι θυμήθηκα μα. Focus το Publish <laughs> εντωμεταξύ, η οποία Focus έχει κάνει και το Plug, plug Tail Innocence, το οποίο και εκείνο <laughs> θεωρεί A. το, A. το A. θεωρεί A. το A, αλλά εκείνο ήταν παιχνίδι του 8. Το, το Plug Tail <laughs> ήταν παιχνίδι <laughs> του 8, όχι το Gridfall. Άλλη εταιρεία έχει φτιάξει το ένα, όμω άλλη το άλλο. Είναι πάντα σαν πλέον Focus. Οκ. Γκριτφολ, όντω είναι από του τύπου που λε με το Bound by Flame. Το... <laughs> Λοιπόν, ε, να αναφέρουμε λιγάκι και του Xbox. Θέλω να σου πω μετά τώρα που το θυμήθηκα, βασικά θα το πω, μην το ξεχάσω. Στο Xbox Series X εντόπισα άλλο ένα παιχνίδι το οποίο είναι αποκλειστικό και λέω πρέπει να το δοκιμάσω. Δεν γίνεται να μην το έχω δοκιμάσει. Μιλάω για το Bright Memory. Bright Memory είναι ένα παιχνίδι το οποίο κοστίζει 8 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, ή 9. Λέω λοιπόν, δεν γίνεται, λέω είναι αποκλειστικό, έχει μόνο 9 ευρώ, δεν γίνεται να μην το δοκιμάσω. Το κατεβάζω, διαρκεί 45 λεπτά και δεν βγάζει κανένα νόημα. Προτείνω να μην το αγοράσει άνθρωπο, να μην το αγοράσει κανεί. Ε, διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με το τρέλερ που μα είχε δείξει η Microsoft. Ενώ έχει κάπου κάπου ψηλοωραία γραφικά, στο σύνολο είναι απαράδεκτα. Ε, δηλαδή, άμα δει κάποιο ρε πώ παίζει το παιχνίδι, πώ είναι οι πίστε του, πώ είναι τα μοντέλα, πώ είναι τα μάτια του, είναι τα. Είναι απαράδεκτο. Ε, αλλά και σαν παιχνίδι δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, δεν είναι το παιχνίδι αλλά... που το έχει φτιάξει ένα μόνο του, που είναι σαν, σαν, ναι, το, ναι. σαν, το, σαν το runner φάζει. Αυτό το είχα δοκιμάσει σε early access. Εγώ στο PC που ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχε RTX. Και σου είχα πει ότι ξέρω εγώ, Ναι εντάξει εντυπωσιακό το RTX, αλλά το παιχνίδι είναι για τον μπούτσο. Ε, ναι, το αυτό το βγάλανε μην, τώρα μην... επιπληρωμή. Μην... Δεν είναι να το παίζει επιπληρωμή. Για, για demo, καλό είναι για να σου δείξει λίγο. Όμιζα ότι είναι early access, ότι θα έχει ξέρω εγώ παιδί μου, ξέρω, το μισό παιχνίδι. Ε, αλλά το, δεν είναι έτσι. Είναι απλά σαν extended demo. Δηλαδή, αντί να είναι ένα 20 λεπτό demo, είναι ένα 40 λεπτό demo. Okay. αλλά είναι απαράδεκτο. Γιατί είναι απαράδεκτο και ο, ο χειρισμό, είναι απαράδεκτο και ο, ε, η αντιμετώπιση ξέρω, των εχθρών. Δεν υπάρχει AI. Οι εχθροί απλά έρχονται πάνω Έχει τέτοια πράγματα. Είναι, επί, είναι για παιχνίδι του 3, ξέρω εγώ, δεν είναι για παραπάνω. Ε, ενώ συνολικά το είναι σαν παιχνίδι του 3. Αλλά ότι αν βγει έτσι το τελικό αυτό που δεν βγάζει και κανένα εννοέμα σενάριο και τα λοιπά είναι όντως για πάει για τέτοια κατηγορία ρε Πολύ χάλια. Πάρα πολύ χάλια. Τόσο πάντων, ε, παρόλα αυτά να αναφέρουμε λίγο του τίτλου για Games with Gold που ανακοινώθηκαν και είναι ήδη διαθέσιμοι. Είναι το Little Nightmares, πολύ καλός μήνας και για το Xbox. Little Nightmares, Dead Rising το 1, εντάξει. Ε, King of Fighters 13 και Breakdown για το αρχικό το Xbox νομίζω ήταν αυτό. Ε, όχι ότι είναι πάρα πολύ καλό μήνα, αλλά είναι καλύτερο από του προηγούμενου που είχε βγάλει. Δηλαδή το Little Nightmares, α πούμε, είναι όντω σοβαρό. Επίση το αγόρασα. Γιατί? Επίση το αγόρασα. Το είχα, παίξει... το είχα παίξει σε PC, αλλά το είχε σε καλή προσφορά και το πήρα και στο PlayStation γι' αυτό. Little Nightmares, πολύ καλό. Θα βγει το 2 γι' αυτό, πολύ καλό. Βασικά, για να το έχω τη συνέχεια. Γιατί δεν το είχα τελειώσει το PC. Το είχα αρχίσει, αλλά δεν το τελειώσα. Μαντέψτε γιατί. Αλλά <laughs> είπα να προσπαθήσω ξανά τώρα μέχρι να βγει το 2 μπάσκε. Γιατί υπάρχουν μερικά παιχνίδια που ενώ είναι τρομακτικά τα παίζω ρε παιδί μου. Γιατί δεν έχουν τόσο ψηλά την κλειστοφοβιο... κλειστοφοβικότητα αυτή που με ενοχλεί. Ε, ωραία τα παιχνίδια του. <laughs> δεν σ' άκουσα. Είναι λίγο τρομακτικό το Max το Little Nightmares. Αρκετά έχει το στοιχείο τη καταδίωξη που σε κυνηγάνε τα τέρατα και πρέπει να κρυφτεί κάτω από τα κρεβάτια, να τρέξει γύρω γύρω. Έχει αυτό που εμένα με αγχώνει αυτό και γι' αυτό το παράτησα αλλά γενικά έχει και πολύ έντονο στοιχείο έτσι, platformer και puzzle solving και αυτά που μου αρέσουν. Δηλαδή έχει τα αγαπημένα μου στοιχεία από games και τα χειρότερα μου μαζί. Τα έχει και τα δύο. Και με, στρετσάρω λίγο. Στρετσάρω με τα, γιατί ας πούμε και το Δελάς mm. το The Last of Us ήταν σε σημεία πολύ τρομακτικό, δηλαδή η αποστολή που έχει στο νοσοκομείο κάτω στα υπόγεια εκεί πέρα μου φύγε το κλαπέτο, είχα βάλει το brightness στο, στο full <laughs> και το είχα το easy και τρέχα ξέρω εγώ, <laughs> δεν μπορούσα, αλλά ε, το υπόλοιπο Δελάς στο βάση όμως ήταν φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, <laughs> λοιπόν, ε, το Games with Gold δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο τα παιχνίδια του Game Pass, τα οποία είναι πάνω από 20, νομίζω. Ε, τα έχω μπροστά Και έμπας Ναι, ε, Λοιπόν, να τα πω και με ημερομηνίες που μπαίνουν. 5 Ιανουαρίου βάζει Killer Queen Black. 7 Ιανουαρίου βάζει Blacksmith of the Sand Kingdom. Και, και Iris Fall. Ε, στις 12 Ιανουαρίου βάζει Five Nights at Freddy's Core Collection. 13 Ιανουαρίου The Pillar Puzzle Escape. 14 Ιανουαρίου Scott Pilgrim vs. The World. Το, αυτό είχαμε ξαναζητήσει. Ναι, ελα ε... ε. ρε του Scott Pilgrim The Game, Ήταν παλιό παιχνίδι, ναι. Ξέρω ότι μπαίνει. 15 Ιανουαρίου Jet Cave Adventure, 20 Ιανουαρίου τερατόπια και Hitman 3. Hitman 3, Παύλο, 20 Ιανουαρίου. Τι σημαίνει Hitman 3. Έτσι λέει εδώ. Game Pass. Ναι. Πού το, Λες το να βλέπεις. Ε, στους φίλους μας το 365. Ε, τη διαβάζει τη λίστα με τι κυκλοφορίε. Ναι, ναι. Όχι τη λίστα με το Game Pass. Διαβάζω τη λίστα με τα παιχνίδια που βγαίνουν τόση ώρα. Ναι. Και όχι το Game Pass. Όχι. Μαλά κάτι ρε, ρεζιλίκια. Εκτό αν έχουν γράψει τα παιδιά, αλλά δεν νομίζω. Γιατί νομίζω ότι είχα δει αυτή τη λίστα. Δεν μιλήσα με τα Game Pass γάμο το κερατό μου. Γάμο. Είπα να κάνω. Δεν έχει ανακοινωθεί τι θα βγει από εδώ και Αλήθεια. πέρα. Αλήθεια, διαβάζω τι κυκλοφορίε για το Xbox. <laughs> τι ήταν αυτό τώρα, Πώ ξεφτιλίστηκε αυτό, Έλα, ώρα. Ε, ε, απλά έχει βγει, δεν, υπάρχουν... δεν, δεν έχουν βγει τα παιχνίδια που θα βγουν. Εγώ έλεγα πω έχει τα παιχνίδια που έχουν βγει ήδη. Αυτό περιμένουμε. Όχι, απλά ε, ε, βλέπω post που λέει πάνω από 20 παιχνίδια έρχονται στο Xbox. Διαβάζω στο τέτοιο συνδρομητέ του Game Pass και λέω αυτά είναι. Και έκανα μια υπόθεση πολύ τρελή. Έκανα ένα φάρο τέτοιο. Ε... Ωραία σύνδεση. Ωραία ε... δεν δε θα ήταν όμω το Hitman 3 να μπαίνει στο Game Pass. Μαλάκα τρελάθηκα, δηλαδή. Αν μπει τελικά. Όχι, το... εγώ δεν το πίστευσα. Διαβάζω Hitman 3 και λέω Hitman 3 παύλο. Παύλο, Hitman 3 το πιστεύει. <laughs> <laughs> Hitman 3. <laughs> 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 Τι μαλακέ λε. Ε, όχι. Μπαίνουν όμω 28 Ιανουαρίου το The Medium και τα Yakuza 3, 4 και 5 Remastered. <laughs> και τα οποία <laughs> τα έχει <laughs> στη <laughs> λίστα, κατάλαβε. Ψαρωτικό. Γιατί όντω και έρχονται και μπαίνουν. Είναι και τα δύο. Killer Queen Black και το πιο άλλο είπε, το Cyber Shadow. Αυτά. Τέλεια. Ε, να σου πω λίγα και όμω τώρα πια έχουν μπει ήδη που γράφουν. Α, όχι, ρε, μαλακέ κάνω, μαλακέ λέω. Γιατί όντω ο φίλο, ο, φίλος, ο καφετζής, τα έχει γράψει και έχει βάλει σε παρένθεση Game Pass. Εγώ ξεκίνησα και τα διάβαζα. Αλλά όσα μπαίνουν στο Game Pass τα έχει, οπότε πάμε να τα πω σωστά. <laughs> σε Game Pass, 5, 5, Ιανουαρίου μπαίνει Killer Queen Black. Ε, μετά. 26 Ιανουαρίου μπαίνει Cyber Shadow, 28 Ιανουαρίου μπαίνει The Medium, Yakuza 3, 4 και 5 Remastered. Αυτά είναι τα παιχνίδια που μπαίνουν στο Game Pass και έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμή. Απλά <σκυρίζε> τα, έχει, τα έχει, βάλει μαζί και το έχει σε παρένθεση και πήρα φορά εγώ και τα πάω όλα. Τα υπόλοιπα δεν, δεν ισχύουν. Hitman, <σκυρίζε> hit, Hitman 3, μην περιμένετε δηλαδή στο Game Pass. Ε, εκτός Εκτό και αν τρελαθεί το αφεντικό. Ε, 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 αν ο Φίλιππα, τα πάρει. δεν αποκλείω. Έχει κάνει και πιο τρελά πράγματα να πω λίγα και ποια έχουν μπει πρόσφατα. Από τα πρόσφατα που έχουμε δει είναι το Among Us για PC. Είναι το Code Vein για κονσόλα. Πολύ καλό παιχνίδι Bandai Namco, φάση Souls σε άνιμε. μοτο ε, MotoGP 20 για κονσόλα και PC. Beholder Complete Edition για κονσόλα. Ε, Man of Medan για PC. Το θυμάσαι που το έλεγε ότι είχε βγει μόνο σε κονσόλα, το βάλει τώρα και στο PC. Ε, το Gears, 5 Game of the Year Edition που περιλαμβάνει και το DLC, το Hive Busters που λέγαμε το Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition για κονσόλα που το έβαλα κιόλα να το παίξω. Skyrim έχω παίξει μόνο τα πρώτα 10 λεπτά εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, μέχρι εκεί πέρα που είσαι στο χωριό, ξέρω εγώ, σε φάση ρεπέμπια και κατεβαίνει κάτω στι πηγέ. Ε, τώρα το έπαιξα και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, έπαιξα μέχρι το τέλο στι πηγέ για να δοκιμάσω λίγο και τα mods που έχει. Γιατί δεν, δεν τα είχα τσεκάρει καθόλου αυτά. Fallout και Skyrim που έχουν mods στο Xbox, δεν τα είχα δει. Και μπορεί να προσθέσει. Δεν έχει μεγάλη διαφορέ η αλήθεια. Δηλαδή, καμία σχέση με τα mods που υπάρχουν στα PC. Αλλά τουλάχιστον έχει, ξέρω εγώ, παιδί μου, ένα mod που μπορεί να βάλει καλύτερο αίμα για παράδειγμα ή καλύτερα textures σε κάποια σημεία. Έχει και ένα που λέει ότι είναι uncapped τα FPS, αλλά δεν πιάνει, Είναι πάλι τριαντάρι. Δεν ξέρω γιατί το έχουν ονομάσει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Ε... Αλλά ήταν η, σου λέω, άρχισα να, παίζω, να παίζω λιγάκι Skyrim. Θέλω να το δω και αυτό. Δεν το έχω δει ποτέ ρε μαλακά Skyrim. Καλά, και εσύ τώρα ε, έχουν περάσει 15 χρόνια να πούμε και το δεν παίζετε, δεν βλέπετε και θες να το δοκιμάσεις τώρα να το εκτιμήσει. Δεν πρόκειται. Ο μόνος τρόπος να το εκτιμήσει τώρα είναι να το παίξεις με mods ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα έλεγα ότι δεν βλέπετε, γιατί έχει βγει και ένα special edition που ήταν, έχει κάνει οκέ okay δουλειά, δεν κάνει Δεν βλέπετε, δεν είχε κάνει δεν βλέπετε ρε. από τη στιγμή που σου έχει βγάλει τώρα η Obsidian, ε, ε, το Outer Worlds, ξέρω εγώ, και Δηλαδή έχει, ε, το είδο αυτό, το Bethesda είδο δηλαδή έχει προχωρήσει και έχει μείνει πίσω αυτό, δεν πρόκειται να δει διαφορά. Εγώ έβαλα Special Edition με mods στο PC και μπορούσα να το παίξω ωριακά. Οριακά. Με mods τη Special Edition. Yeah. Λοιπόν. Ε, έχετε και άλλα στάνταρ εσεί πίσω. Εμεί οι κονσολάδε έχουμε άλλα στάνταρ. Καλά, ισχύει κι αυτό, πέρα από την πλάκα ισχύει, αλλά ε, όχι, όντω δεν παίζεται είναι λοιπόν, πολύ δύσκολο ε... να δεχτεί. Αν και η ιστορία του Γαμάη ε, είναι σαν RPG πάρα πολύ καλό. Ε, ακόμα έχει bugs. Ακόμα έχει bugs. <laughs> και glitches. Ε, και αισθητικά έχει ξεπεραστεί πάρα πολύ. Δηλαδή είναι, δεν είναι, ο, δεν, είναι, είναι, ούτε προηγούμενη. Είναι πάρα προηγούμενη γενιά. Είναι Xbox 360 ουσιαστικά. Και, λοιπόν, και... θέλω να σου πω μια, ε... μια αστεία είδηση. Θέλω να σου πω, τώρα ή έχεις να μου πεις τίποτα σοβαρό. Ε, έχω να συνεχίσω λιγάκι με κάποια παιχνιδάκια που αξίζουν και θα ήθελα να τα αναφέρουμε λιγάκι για να τα δει και ο κόσμο. Αν θε. Για να τελειώνω και με το Game Pass, βασικά. Περιμένω. Ε, έχει βγει ένα πολύ ωραίο indie το Mork Red για κονσόλα και PC, να το τσεκάρετε. Ε, υπάρχουν και άλλα ντομάκια, δεν τα αναφέρω. Το Grateful που βγήκε στα PS Plus υπάρχει και στο Game Pass. Το Ukulele and the Impossible Lair που είναι στην ουσία το sequel του σκέτου του Ukulele και έχει αλλάξει πρόπτικη, δεν είναι 3D πλέον πίσω από το χαρακτήρα. Είναι σε side scrolling επίση πολύ καλό το Mind Control Delete, το DLC δηλαδή του Superhot και αυτό είναι μέσα. Ένα άλλο παιχνιδάκι που θέλω να σα κάνω να προσέξετε είναι το Unto the End. Ένα indie τίτλο. Βάγκο το λέω και σε εσένα αυτό, δεν το έχουμε συζητήσει. Είναι ένα τίτλο 2D. Στην ουσία λέμε κινηματογραφικό gameplay και deliberate gameplay. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει ένα χαρακτήρα, ρε παιδί μου, ο οποίο είναι φάση με physics κάπω σαν το limbo, θα έλεγα. Και όταν σε χτυπάει κάποιο και πέσει ο χαρακτήρα σου κάτω, μπορεί να χάσει το όπλο του. Έχει τέτοια πραγματάκια, ρε παιδί μου. Ε, χρειάζεται να. Πώ να το πω. Ε, 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 όταν σκαρφαλώνε, α πούμε, πρέπει να, να πιαστεί πρώτα και μετά να τον βοηθήσει να ανέβει. Πώ το πε, Unto λί... the End, το πε. Unto the End, ναι. Είναι ε, στο Game Pass. 6 στα 10, βλέπω, με τα Critic. Ωραία γραφικούλια, έχει survival στοιχεία. Ε, είναι πιο. Πώ να το πω, είσαι. Εγώ λίγο στην αρχή έπαιξα μια ωρίτσα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, έχει στοιχεία από Souls, γιατί πρέπει να πηγαίνει να σώζει σε κάποιε ποτιέ, κλασικά. Αλλά η μάχη του, α πούμε, είναι. Πιο ιδιαίτερη από ό,τι θα περίμενε. Έχει μπλοκάρισμα πάνω-κάτω. Έχει πάρει έχει okay. κινήσει διάφορα. Τέλο πάντων, είναι πιο ιδιαίτερο. Είναι το, το ονομάζουν οι τύποι κινηματογραφικό 2D ε, Adventure. Ο, όμορφο mm. φαίνεται. Φαίνεται ενδιαφέρον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει τι κριτικέ που έχει βέβαια. Βλέπω στο Steam 57% και κάνει και 20 ευρώ εκτό του Game Pass. Αν δεν το πάρει το Game Pass. Yeah. <laughs> Τέλο πάντων. Πάντω <laughs> ε, <laughs> ε, από τα τρέιλερ και τι εικόνε φαίνεται <laughs> ωραίο. Θα mm. πω. Το είχα πετύχει σε κάποιε λίστε που το προτείνανε και είπα να το τσεκάρω και όντω φαίνεται ενδιαφέρον σε σχέση με άλλα αντίστοιχα. Πιο προσεγμένο ρε παιδί μου, λίγο πιο καλή σαν εμπειρία ποιοτικά, ξέρει, production values, σε σχέση με ένα τυπικό ίντιξο που θα έχει pixel art και δεν ξέρω τι. Ναι, κατάλαβα. Ε, και το άλλο παιχνίδι που θα ήθελα να επιστήσω με την προσοχή είναι το Call of the Sea. Πρόκειται για μια καινούργια αποκλειστικότητα τη Microsoft από το στούντιο που είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθο, το Firewatch. All of the... Τι? Παίζει, ναι. developer, ε, Πρόκειται... Όχι, δεν είναι οι ίδιοι που λέω εγώ. Αλλά και πάλι, ε, είναι εξαιρετικό παιχνιδάκι. Ε, adventure ε, με μια κοπέλα η οποία... Δεν είναι καμία σχέση με αυτό που είπα, έτσι. Ε, είναι από πρώτου προσώπου με μια κοπέλα στα... στη δεκαετία του 1930 η οποία πέφτει σε ένα νησί, λέει, του του νότιου ειρηνικού και ψάχνουν τον άντρα της ο οποίος είναι... πως το λένε... είναι missing ε, δεν έχει combat αλλά έχει πολλά puzzle στο νησί εκεί πέρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αποκλειστικό για xbox και pc και μπορείτε να το τσεκάρετε όσοι έχετε game pass ε, τι άλλο ωραίο φάνηκε αυτό first person φάση με παζλάκια και τέτοια Mm. Το Call of the City, ήταν που δεν το ξέρα την προηγούμενη φορά. Το ψάξα για να το παίξω. Δεν με έψησε να το παίξω γιατί μου έχει λήξει το Game Pass, αλλά όταν θα ξαναβάλω θα το δω. Ε, αυτά κατά τα άλλα έχουν, μπει. Εντάξει, Dragon Quest Echoes Definitive Edition, αυτό που λέγαμε πριν, έχει μπει στο Game Pass. Fox, ένα ωραίο με σκυλάκια χαριτωμένο τέτοιο, αλλά είναι puzzle. Πλατφόρμα ε, νομίζω με παζλάκια -like. είναι και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον. Γενικά έχουν μπει πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια στο Game Pass. Έχει, πέρα από τα μεγαλύτερα, ρε, πέρα. δηλαδή τον DLC του Gears, τον Gears Tactics. Έχουν μπει και τέτοια. Το Tetris Effect. Εντάξει, αυτό πρέπει να το δείτε. Και το λέω εγώ αυτό, αν είναι δυνατό. Το Haven που λέγαμε την άλλη φορά. Το Doom Eternal για PC. Το Control. Το Haven τελικά ενώ το είχα πολύ ψηλά με ψηλοαπογοήτευση. Το βαρέθηκα λίγο. Δεν είναι τόσο ωραίο αυτό το περιμένω. Ναι. Από τρέλερ και τέτοια, και εγώ που το δω, δεν πολύ ψήθηκα. Ναι. Ε... Επίση, ήθελα να αναφέρω και για το Epic, έκανε διαθέσιμο την προηγούμενη εβδομάδα το τελευταίο παιχνίδι νομίζω ότι το πρώτο τελευταίο, ήταν το Torchlight, ο 2 ε, και στην πορεία έβγαλε, ε, με, ξαναγυρνάει στην κανονική του την πορεία μάλλον. Εν τω και... μεταξύ τώρα ψάχνω, ψ, συγγνώμη, ψάχνω να βρω για το Call of, C, Call of the Sea επειδή μου κάνει εντύπωση, ε, η εταιρεία που το φτιάχνει μάλλον είναι από τα πρώτα τη παιχνίδια, δεν έχει άλλο μεγάλο, ο, 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 ο Publisher είναι γνωστός που το βγάζει. Η, η, Raw Fury, ναι. Έχει βγάλει Bad North, έχει βγάλει ε, το Mosaic που είχα κάνει εγώ ε, review, έχει βγάλει mm. West of Dead. Έχει βγάλει γνωστά παιχνίδια δηλαδή, αλλά ο developer δε, δεν υπάρχει καν entry στο Wikipedia. Φαντάσου μπήκα στο site το δικό του και δεν έχει κάτι. Τα σου ναι. ε, Για Epic να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τέλος πάντων μετά το Torch, λέτε, έκανε διαθέσιμο το Jurassic World Evolution, AAA τίτλος νομίζω βγήκε φέτος ή πέρσι, Πάρτα το και αυτό στο Epic. Το Epic όμω Το Epic επειδή είναι daily αυτό, όταν θα δουν το podcast δεν θα ισχύει. οπότε... Γι' αυτό είναι μέχρι τι 7 του μηνό. Ε, τελείωσαν τα daily. Ήταν μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Και έκανε διαθέσιμο μετά το Jurassic World Evolution που είναι ah. διαθέσιμο δωρεάν μέχρι τι 7 Ιανουαρίου. Και μετά θα έχει από τι 7 Ιανουαρίου μέχρι τι 14 το Crying Suns. Δεν το ξέρω καν. Συνεχίζει το Epic και δεν είναι παιχνίδια στα δέρια του. Ε. Δεν καταλαβαίνει. <laughs> Κανονικότατα. Λοιπόν, αυτά με τα δωρεάν τα παιχνίδια. Τι άλλο είχαμε να αναφέρουμε? Λοιπόν, ε, ένα πράγμα που είδα τώρα μέσα στα, στις μέρες αυτές, πάω να μιλήσω λίγο για PlayStation γιατί πήξαμε με το Xbox. Ε, το PlayStation 5 έκανε ένα update το οποίο εμφανίζει πλέον ένα μηνύμα στο πάνω μέρος της οθόνης όταν μπαίνει σε κάποιο παιχνίδι που, σου, που σε ενημερώνει αν παίζει το Last Gen. Δηλαδή, αν βάλει PS4 version, σου εμφανίζει πάνω παίζεται έκδοση παλιά. Παίζεται, ε, βασικά, όταν θα το πατήσει να τα ανοίξει, σου βγάζει ένα μήνυμα που σου λέει Confirm Game Version. Ε, Επιβεβαίωσε ότι θα παίξει την έκδοση που θε. Ε, αν είσαι στην 4, σου βγάζει Switch του PlayStation 5 ή σου λέει Παίξε την PS4 version. Ε, κάπου είδα ότι εμφανίζει mm. και μήνυμα, αλλά μάλλον ε, διάβασα λάθο. Ε, το το έχει δει αυτό, το έχει ε, τσεκάρει, Το mm. μήνυμα που λέει να διαλέξει την έκδοση, δηλαδή. δεν βγάζει bubble πάνω αν μπει όμως Όπω βγάζει, γιατί ενδέχεται να μην μπει σωστά. Απλά σου βγάζει ένα μήνυμα όταν πατάς να μπει στο παιχνίδι, αν θε να αλλάξει την 5. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Το... Το οποίο ήταν το... και αυτό χρήσιμο, είναι, έτσι. Ναι, εννοείται. Γιατί πολλοί ξεκινούσαν. Στην αρχή κυρίω με το Μοράλε έγινε έντονα. Μετά ψηλοσώθηκε η κατάσταση. Που μπαίνανε και παίζανε την PS4 έκδοση. Βέβαια, εντάξει, στο launch γινόντουσαν πολλά. Σου κατέβαζα και τι δύο. έχουν σωθεί με τα updates πολλά από τα προβλήματα αυτά. Ε, μετά έχω ένα άρθρο από το DigiTimes. Το οποίο είναι report και λέει για τα νούμερα που έχει κάνει το PS5. Ε, στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες λέει πουλήσε 3,4 εκατομμύρια units ε, okay. και αναμένεται λέει μέχρι το τέλος του 2021 να φτάσει στις 18 εκατομμύρια okay. ε, για δεδομένα κορονοϊού μπορούμε σίγουρα να, να γνωρίσουμε ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ε, τώρα έχεις γράψει και σε ένα άρθρο στο, στη ζούγκλα το οποίο αναδημοσιεύθηκε και στο VG ε, σε σχέση με το Playstation Store και γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε περιεχόμενο με την κάρτα ε, Μπράβο. Υπάρχει, υπάρχει το άρθρο στο site. Δεν ξέρω αν θε να το πει εσύ λίξε λίξε λίγο πιο επιγραμματικά, γιατί είναι τεράστιο. Όποιο θέλει μπορεί να διαβάσει στο vg24.gr αναλυτικά και το άρθρο. Αλλά πε μα λίγο έτσι. Ω, ήρθε... Ναι, ήρθε mm -hmm. στην ουσία ένα mail από τη Sony για, του... για να εξηγήσει λιγάκι το τι παίζει με, τα... με τις αγορές μέσω ε, κάρτας σε ps Store Και λέει ότι στην ουσία δεν επιτρέπει σε αυτή τη φάση. Ε, την ταυτοποίηση για την κάρτα, δηλαδή είναι ένα σύστημα. Τώρα δεν θυμάμαι πώ το λένε, όμω δεν το έχω μπροστά μου. Ε, που δεν επιτρέπει το, την, στην ουσία να βάλει καινούργια κάρτα από ό,τι κατάλαβα. Γιατί πολλοί χρήστε με του οποίου μίλησα αναφέρουν ότι μπορούν να κάνουν αγορέ κανονικά, αλλά είτε το κάνουν μέσω PayPal, είτε το κάνουν μέσω browser, που μέσω browser μπορεί να το κάνει, να μπει στο PSTOR. Δηλαδή απέναντι στου σου μπαίνει κανονικά. Εμένα ούτε έτσι ε, το έκανε. Ποιο δοκιμά και δεν το έκανε. Ναι, 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 με τρει κάρτε και κατάφερα να βάλω μόνο prepaid κάρτα MasterCard, η οποία όμως προϋπήρχε. Ενδεχομένως έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, ναι. ε, μου είχαν ανανεώσει την κάρτα, η οποία έχει τον ίδιο αριθμό η κάρτα που ανανεώθηκε και έχει αλλάξει μόνο το C2V code από πίσω. Μόνο αυτό έχει αλλάξει στην κάρτα. Οπότε μου την έβγαζε ως λιγμένη ναι. και όταν έβαλα μετά την καινούρια που ήρθε, που ήταν μία prepaid της Alphabank παλιά, την πήρε. Ενώ τη Eurobank την Mastercard δεν την έπαιρνε με τίποτα. Ό,τι και να έκανα δεν την πήρε, όπω και να γράψω τα στοιχεία μου. Ε, η διαδικασία πάντω έχει να κάνει με το PSD2, όπω ονομάζεται. Pay, safe, κάτι κάπω το λένε. Η οποία λέει είναι μια αναθεωρημένη οδηγία για τι υπηρεσίε πληρωμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αύξηση τη ασφαλεία όσον αφορά τι πληρω... <coughs> Όσον αφορά τι ηλεκτρονικέ πληρωμέ, Διασφαλίζοντα ότι το άτομο που πραγματοποιεί μια ηλεκτρονική συναλλαγή είναι ο κάτοχο τη μεθόδου πληρωμή. Ε, τώρα, αυτό το PSD2 δεν έχει. Το 3DS, μάλλον, είναι το καινούργιο σύστημα. Το PSD2 είναι το προηγούμενο. Το νέο πρότυπο είναι γνωστό με την ονομασία 3DS. Το 3DS λέει ότι απαιτεί από του αγοραστέ να, περ, να περνούν από πρόσθετα μέτρα ασφαλεία κατά τη διάρκεια τη συναλλαγή πληρωμή του. Όπω την εισαγωγή ενό κωδικού πρόσβαση ή τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιε συναλλαγέ πρόσφατα με την εφαρμογή σα μέσω ίντερνετ, κτλ. Σου πετάγεται στην ουσία uh, notification στο κινητό πλέον, ε, για να κάνει έγκριση όταν πα να κάνει μια, ε, μια συναλλαγή. Φαντάζομαι <ομίως>, το δαχτυλικό αποτύπωμα ή το πίν σου. Εμένα το παράξενο βέβαια είναι ότι αυτό, ενώ το είχα εδώ και αρκετού μήνε, το χρησιμοποιούσα. Έτσι, δηλαδή πλήρωνα τη ΔΕΗ ή τον ΟΤΕ και μου έρχονταν αυτό με το δαχτυλικό αποτύπωμα τι τελευταίε μέρε, δεν ξέρω γιατί, μου έχει γυρίσει πάλι στο μήνυμα και μου ζητάει κωδικό OTP. Μου ζητάει τετραψήφιο. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με το πώ το χρησιμοποιεί κάθε υπηρεσία και μάλλον είναι μεταβατικό στάδιο μέχρι να το σταθεροποιήσουν και αυτοί. Έχω, έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί όντω κάποιε εφαρμογέ είναι έτσι, μετά το ξαναγυρνάνε, αλλιώ μετά ξανά είναι έτσι. Ε, για να γυρίσουμε όμω στο PlayStation Store, αυτή τη στιγμή λέει ότι προσβάσιμο μέσω desktop υπολογιστή είναι η φορητών συσκευών, αλλά δεν αναμένεται λέει να είναι διαθέσιμο άμεσα 3DS, αυτό το σύστημα που λέμε, για τι κονσόλε. Ε, δηλαδή, και για το Xbox ισχύει &E και για το PlayStation. Μπορεί να αγοράσει δηλαδή μόνο μέσω PayPal ή, λέμε, μέσω υπολογιστή. Τώρα λες και εσύ ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο. Αυτό που μου είπαν πάντω διάφορο είναι ότι με κάρτα που ήδη είχαν μέσα και ήδη έχει εγκριθεί και ήδη έχουν κάνει αγορέ μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν κανονικά. Απλά, αν πα να βάλει καινούργια κάρτα τώρα, δεν την παίρνει. Αυτό είναι το, το βασικό το πρόβλημα. Ε, τώρα τι να πω κι εγώ. Δεν... Ενώ υπήρχε σου λέω ενημέρωση που την περιμέναμε, φαίνεται να μην είναι. Είναι λίγο ελπιστή. Είναι αυτό που λε και εσύ, ότι προσπάθησε στον εμπολιστή, δεν το πήρε. Οι άλλοι μου λένε ότι με τι κάρτε όχι, τι παίρνει μια χαρά όσε υπήρχαν ήδη. Αυτά δεν τα αναφέρει μέσα. Δεν ξέρω τώρα σε τι, τι υπάρχει γι' αυτό το πράγμα. Άντως, δε, το... Δεν είχε να κάνει όμω με την ίδια την υπηρεσία. Είχε να κάνει περισσότερο με το είδο τη κάρτα που έβαλα και την τράπεζα που έβαλα. Γιατί mm. έχει σημασία ότι μου πήρε την, την κάρτα η οποία υπήρχε πριν, έστω και αν την έβγαλα και την ξαναέβαλα, υπήρχε μάλλον ε, ίσως στην τράπεζα ότι εγώ με το PS Network ας πούμε κάνω συναλλαγές οπότε έγινε αποδεκτή η κάρτα η προϋπάρχουσα και όλες οι υπόλοιπες κάρτες που δεν είχα ξαναβάλει στο PSN δεν μπόρεσα να τις βάλω ούτε από, το, ούτε από την κονσόλα ούτε από το site Ναι λοιπόν... Δεν ξέρω τώρα σε αυτό τώρα τι παίζει συμβιλώσω. Ναι ε... Μια είδηση που σχετίζεται με αυτό έχει να κάνει και με την αγορά ψηφιακού περιεχομένου. Ε, δεν θυμάμαι αν είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά ότι έχουν βάλει τα καταστήματα, οι retailers. Το, το είχαμε δημιά, πει το για πλαίσιο, το πλαίσιο, πλαίσιο στέλνει μέσω ψηφιακά. Ναι, το είχαμε πει, ξαναπέστα μα, εντάξει, δεν πειράζει. Ε... Με, μέσω mail, τέλο πάντων, ότι όπω κάνουν τα καταστήματα του εξωτερικού, τα G2A, ENEBA, CDK κτλ., αγοράζει online και σου στέλνει στο mail σου τον κωδικό, άμεσα εκείνη την ώρα αυτόματα, το ίδιο άρχισαν να κάνουν τα ελληνικά καταστήματα. Προ το παρόν έχουμε δει μόνο το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν το έχουν ενσωματώσει και οι υπόλοιποι, αλλά στην ουσία κάνει αυτό το πράγμα. Μπαίνει στο site για να αγοράσει τον κωδικό και την κάρτα και whatever για συνδρομή και σου στέλνει κατευθείαν τον κωδικό στο mail σου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένει το courier ή ταχυδρομείο να σου φέρει σε φυσική μορφή την κάρτα για να την ξύσει να περάσει τον κωδικό. Σου έρχεται στο mail σου. Τώρα, η εναλλακτική σε αυτό που έσκασε τώρα είναι στην ουσία από, από την. Η Πυραιό το έβγαλε. Δεν, ξέρω, δεν το έχουν βγάλει ακόμα οι υπόλοιπε. Λογικά θα έρθει και στι υπόλοιπε. Απλά η Πυραιό είναι η πρώτη που είδαμε. Έβγαλε στην ουσία το, εκεί πέρα που κάνει τι συναλλαγέ σου στην εφαρμογή, μέσω Winbank δηλαδή, είτε μπει μέσω browser, είτε στην εφαρμογή στο κινητό. Συγγνώμη, κάτι. Κάτι στην ουσία σου εμφανίζει στο κάτω-κάτω μέρο, κάτω από όλα τα μενού και τι συναλλαγέ που είναι να πληρώσει λογαριασμού και όλα αυτά, σου βγάζει μια επιλογή που ονομάζεται απόκτηση ψηφιακού περιεχομένου. Σε εκείνο το σημείο, ε, αν μπει μέσα σε αυτό το μενού, σου έχει να αγοράσει περιεχόμενο από Sony, Microsoft, Blizzard και Twitch. Και μπαίνει μέσα σε αυτά και έχει να αγοράσει κωδικού για Blizzard, ε, gift card για Xbox για όλα τα ποσά ε, για τη Microsoft. Ε, για PlayStation και για Twitch αντίστοιχα, ρε παιδιά. Για PlayStation μάλιστα έχει και συνδρομέ PS Plus, 3 και 12 μήνε. Βέβαια, οι τιμέ σε αυτά είναι οι official, οι κανονικέ τιμέ που βρίσκει και στα επίσημα καταστήματα, έτσι που σημαίνει ότι αν πα σε άλλου, σε τρίτου, G2A, CDK και ένεμπα, προφανώ παίρνει άλλε τιμέ. Είναι πιο χαμηλά εκεί πέρα. Αλλά δεν έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι τόσο νόμιμο. Ε, αλλά μέσω τη εφαρμογή, του πάντων, το βολικό είναι αυτό. Γιατί οι Έλληνε χρήστε, οι οποίοι δεν πολύ ασχολιόντουσαν και δεν, δεν είχαν πολύ καλή εικόνα του πώ μπορεί να πάρει κάποιο κάρτα ή συνδρομή κτλ., έπρεπε είτε να μπουν μέσω του PS Store, που όπω είπαμε υπάρχουν προβλήματα με τι κάρτε και δεν είναι εύκολο, είτε να έχουν PayPal που πολλοί δεν το ξέρουν να το χρησιμοποιούν Είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Τουλάχιστον τώρα έχουν αυτόν τον τρόπο που είπαμε με το πλαίσιο και τα, τα καταστήματα τέλο πάντων που σου έρχεται ο κωδικό άμεσα στο mail, ή αυτό που μπαίνει μέσα από την εφαρμογή και σου έρχεται στην ουσία σε μήνυμα στο κινητό σου ο κωδικό για να μπορέσει να τον βάλει μετά στο ps store ή οπουδήποτε αλλού για να κάνει εξαργύρωση αυτών που αγόρασε. Είναι πολύ πιο βολικό, πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο άνετο τέλο πάντων για του χρήστε. Mm. Και καλό είναι να έχουμε τι περισσότερε επιλογέ. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά. Εγώ σου έχω τρει ειδισούλε μόνο και μετά τέλειωσα. Μετά μπορεί να πει ότι γουστάρει. Η μία είναι αστεία σου, μπάθει την πω και βγήκε τώρα πρόσφατα. Ε, και να ναι. ρωτήσω, έχουμε ώρα ακόμα, δηλαδή να αναφέρουμε σε αυτό το επεισόδιο το, τα καλύτερά μα, τι πεντάδε ή πάμε για το επόμενο λε. Πάμε στο επόμενο, εγώ λέω. Να, άμα είναι να βγάλουμε, και το, να βγάλουμε και το site, να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Να κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο για αυτά. Ωραία, ωραία, κομπλέ. Λοιπόν, έτσι και αλλιώ έχει, ώρα... έχει, πάει η ώρα που φεύγει. Εντάξει, σήμερα δεν έχω να φύγω. <laughs> ε, λοιπόν, άκου τώρα και θα να πει πώ σου φάνηκε. <laughs> τον Κιάνι Gianni... Βουέστ τον, τον ξέρει. Κιάνι Ο τύπο είναι αυτό που είχε βάλει υποψηφιότητα και για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και ήταν ναι, ε, αστείο. Ναι. Ο τύπο λοιπόν είχε προσεγγίσει λέει την Nintendo <laughs> και τη έκανε πρόταση συνεργασία. Στο οποίο λέει η uh, Nintendo politely uh, declined. Και βγήκε ένα tweet τώρα του Reggie, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι είναι ένα behind the scenes story αυτό τέλο πάντων, το οποίο έχει αναλύσει σε ένα podcast το Talking Games μαζί με έναν φίλο του, τον Harold. Κάποιον Harold, δεν κατάλαβα ποιον. Harold Goldberg. Ε, mm -hmm. και ουσιαστικά βγήκε ένα επεισόδιο στο οποίο δεν το, δεν το έχω ακούσει ακόμα αλλά ουσιαστικά ε, τους έκανε πρόταση συνεργασίας τους είπε ότι θέλω να δουλέψουμε με την Nintendo ε, αλλά λέει είχαμε τόσα πολλά project εκείνη την περίοδο που δεν θα μπορούσαμε λέει, να συνεργαστούμε μαζί του οπότε λέει we politely declined Κιάνι <laughs> ε, you don't want to work you don't want to work with us because we are tough we are hard All we do is push for the very best content. We would not be the type of partner you would want to work with. Του είπανε δηλαδή ότι εμείς δουλεύουμε σκληρά, είμαστε καλοί, δεν θες να συνεργάσεις μαζί μας, δεν είμαστε παθούς συνεργάτες εσύ. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για το κάνει West, αλλά για την ιδέα δεν το λέει, Ναι, αυτός λέει γύρισε, με είδε και μου λέει Ρέτζι, είσαι ακριβώ ο τύπος συνεργάτη που θέλω να συνεργαστώ. Αυτός είναι ακριβώ ο... όχι. Ναι. Και έφαγε άκυρο τέλο πάντων, αλλά αστείο. Φαντάσου να βλέπει τώρα η συνεργασία όπω είδε σε Travis Scott να έβλεπε και Annie West με Nintendo. Τουλάχιστον η Nintendo ξέρει τι κάνει. Yeah. Και είναι σε φάση, όχι και αν δεν θέλουμε να δουλέψουμε μαζί, μαζί σου, έχουμε τον μικρό κοστάκι που μα προτείνει τι παιχνίδια θα βγάλουμε. Και ο μικρό κωστάκι είπε ότι θέλουμε Animal Crossing. Yeah. <laughs> και <laughs> κάπω <laughs> έτσι πάει. Ε... Νομίζω ότι είναι προ τιμή τη Nintendo <laughs> αυτή. Παλύτερα, δηλαδή που η Nintendo επέλεξε αυτό το δρόμο. Ε, βέβαια αν γίνει πρόεδρος ποτέ ο West, ε, ίσως βρεθεί σε δυσμενή θέση η Nintendo. Δεν θα γίνει όμως ευτυχώ. Ε, αλλά η Nintendo αν μη τι άλλο σίγουρα έχει έναν χαρακτήρα που δεν επηρεάζεται από τίποτα. Έτσι. Η, Nintendo είναι... η Nintendo είναι η Nintendo και τέλος. Δεν την ακουμπάει δεν την Για ακουμπάει με. ο χρόνο, δεν την ακουμπάνε ναι, τα trends, δεν την ακουμπάει τίποτα. Η Nintendo είναι η Nintendo τελείω. Θα σου βγάζει μια ζωή Μάριο και τέτοια, και πατέντε καινούργιε. Ε, η οποία η Nintendo τηρεί μια ψηλοσυγή ηχθείω, θα έλεγε κανεί, σε σχέση με κυκλοφορίε το τελευταίο διάστημα και περιμένω να δω τι θα γίνει και αν θα έχουμε καμία ανακοίνωση, αν θα έχουμε καμία. Ε, πώ λέγεται, η Nintendo Direct λέγεται, πώ το λένε το δικό του το, αυτό, να μάθουμε τίποτα. Ε, ή έστω κάποιο teasing όπως μας κάνει η Devolver Digital στην επόμενη είδηση που ήθελα να μοιραστώ μαζί σου, η οποία κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο tweet στο οποίο ρωτάει το κοινό ποιο από τα πέντε unannounced digital Devolver παιχνίδια της επόμενης χρονιάς είστε πιο ενθουσιασμένοι για. <laughs> το, το, το έκανα και με σύνταξη ε, ξένη, αλλά ουσιαστικά έχει. μέσα από αυτό το tweet μαθαίνουμε ότι η Devolver Digital, η οποία έχουμε πει ότι μαζί με την Αναπούρνα είναι η εταιρεία που πιάνει κατά και το κάνει χρυσάφι, τα κάνει χρυσάφι. Ε, τύπου ό,τι βγάλει η Devolver Digital και η Αναπούρνα είναι παιχνιδάρα, δεν χρειάζεται να το, να το ψάξει ιδιαίτερα. Ε, και μα λέει μέσα από αυτό το tweet ότι μέσα στην χρονιά αυτή του 2021 θα δούμε πέντε παιχνίδια από την Digital Devolver, τα οποία δεν τα έχει ανακοινώσει ακόμα. Ε... Άρα πέρα από τα. Warrior 3, ε... Ε, Loop Hero, Δεν πια, Ο Lidja, πώ λεγόταν εκείνο, Card Shark, Weird, Weird West, Boomerang X. Ε... Όλα αυτά. Αυτά ρε. <laughs> πέρα από αυτά πάντως Αυτό είναι το θέμα. Έχει πέντε παιχνίδια πέρα από αυτά. <laughs> ναι, έχει κι άλλα, ναι. Και εκτός από αυτά που είχε ανακοινώσει ήδη. Δεν θυμάμαι ποτέ ήταν που έκανε το event. Τι... Δεν ήταν στα Game Awards, που ήταν. Ήθε... Ε... Στην E3 ήταν, που κάνει το δικό τους, ήταν Ναι. ήταν. Ε, που είχε δείξει κάποια παιχνίδια. Εκτό από αυτά, άλλα πέντε τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Και είμαι ενθουσιασμένο με αυτό. Με αυτό που δεν θα είσαι ενθουσιασμένο τώρα, μόλι το πω όμω, θα είναι ότι ο αγαπημένο σου ο Κεϊτσίρο το Γιάμα, ξέρει ποιο είναι αυτό. Είναι ο δημιουργό του Silent Hill. Ε, δουλεύει σε καινούριο παιχνίδι το οποίο δεν είναι το Silent Hill. Είναι ένα horror παιχνίδι το οποίο θα κυκλοφορήσει, λέει, στα PC το 2023 και θα κάνει απειλ στο κοινό των ε, θαυμαστών του από προηγούμενα παιχνίδια που κάνει τους ανθρώπους να νομίζουν ότι θα έχει να κάνει περισσότερο με Silent Hill γιατί είναι horror και όχι με Gravity Rush γιατί είναι το άλλο παιχνίδι το οποίο έχει εμπνευστεί ο ίδιος. Θα σου πω γιατί δεν με ξενερώνει. Δεν με ξενερώνει γιατί δεν θα ήθελα αυτός να ξαναπάει σε Silent Hill αλλά να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Δηλαδή αν πάει σε Forbidden Siren και Silent Hill και τα βάλει όλα αυτά, ξέρει αυτό το αρρωστημένο που έχει και φτιάξει κάτι καινούριο, το Gravity Rush δεν είμαι fan, η αλήθεια είναι, αλλά αν φτιάξει κάτι, επειδή έχει πει ότι θα φτιάξει horror, horror δεν είναι. Είπε ότι θα είναι horror, είναι το καινούργιο. Επειδή τον έχουμε δει σε horror τι έχει κάνει από μόνο του σε original IP, έστω και αν έχουν περάσει χρόνια μετά, το Forbidden Siren να πω ότι ξανά για μία ακόμα φορά ότι για μένα ήταν από τι top horror εμπειρίες όλων των εποχών. Οπότε περιμένω με ανοιχτέ αγκάλε αυτό που έχει Μαζί δειξει. με τον Τογιάμα, λέει, θα συμμετέχουν στο project και άλλα μεγάλα ονόματα όπω ο Σάτο, ο producer πίσω από το Siren και το Last Guardian, ο Junior Okura, lead level designer του Siren και του Gravity Rush και τρεις βετεράνοι developers από Sony Japan Studio. <χωλείον> Τουμπάνο, το περιμένω πώς και πώς αυτό που έχουν να δείξουν. Ε? PC δεν έχει. Νομίζω ότι λείπει από την αγορά. <χωλεί> PC δεν έχει για να το παίξει. Ή δεν έχει. Γιατί για PC θα είναι αυτό, ναι. Ναι, ναι. Περίμενε. <laughs> Όλα ναι, 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 περιγράφουμε ναι. τώρα για PC. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι lead platform το PC λέει. Ε, και ο τίτλο είναι coming to PC in 2023. Oh, okay. Δηλαδή μπορεί να δει port μετά το 2023. Αυτό θα έρθει στο PC αρχικά το 2023. Ευθερym. εγώ είχα καταλάβει ότι αυτοί φύγανε ρε παιδί μου και είπαν θα κάνουν κάτι ανεξάρτητο, αλλά όχι ότι θα κόψουν συνεργασία. Ότι θα κάνουν κάτι μόνοι του. Φανταζόμουν ότι πάλι θα έρθει, ξέρει, σε συνεργασία με πιστεύει. Και, πή και χρήσεζον, πήρε μαζί τέτοιο. και δημιουργού από τη Sony, έτσι. Sony Japan και τέτοια. Δηλαδή πήρε μαζί του κόσμου, έτσι. Έ, όχι η αστεία. Όπω έχει δίκιο, τελικά όντω ξέρω να θυμίζει. Θα κάνω εγώ review που έχω πει στο τέτοιο, στο χώρο, στο είπα, Λοιπόν, αυτέ είναι οι ειδήσει που είχα μαζέψει. Λοιπόν. Αυτέ είναι οι ειδήσει που είχα μαζέψει. Ωραία, όμω. Είπαμε, είπαμε, να μην μιλήσουμε σήμερα για, το, για τα παιχνίδια για τι πεντάδε μα, να το κρατήσουμε να το κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο, να έχουμε, και, να έχουμε, βγάλει δηλαδή και την ψηφοφορία για τον κόσμο, να έχετε ξεκινήσει εσείς να ψηφίζετε. Ενδεχομένω να έχουμε βγάλει και του site, ώστε να έχουμε μια σύγκριση που πρακτικά θα είναι αυτά που ψηφίσαμε εμεί οι πεντάδε μα, και να τι βάλουμε αναλόγω, να βγάλουμε την ιεραρχία για το site και ενδεχομένω να φέρουμε και κανέναν ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να έρθει καν Στατσιόπουλο, μπορεί να έρθει κάποιο ακόμα, ξέρω εγώ. Μια και θα έχουμε πεντάδε δηλαδή, να μιλήσουμε για παιχνίδια που ξεχωρίσαμε. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, έχει και με κουράζει mm -hmm. λίγο αυτό όλο με την ανασκόπηση. Έχω, δει, το, έχω ακούσει τόσε ανασκοπήσει και έχουμε κάνει τόσε ανασκοπήσει που έχω αρχίσει και κουράζομαι λίγο. Αλλά επειδή θα είναι οι δικέ μα πεντάδε, ενδεχομένω μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο στο οποίο θα τσακωνόμαστε και θα λέμε γιατί διαφωνούμε στα σημεία που διαφωνούμε και τα τρία στα πέντε ξέρω εγώ είναι ίδια σε όλους ε... ε ούτε ή άλλως τα παιχνίδια αυτά ρε παιδί μου μάλλον σε έχει κουράσει το γεγονός ότι ούτε ή άλλως για αυτά τα παιχνίδια μιλάγαμε και όλη τη χρονιά ναι. Ε, Οπότε... εγώ όλη την πικρία μου την έβγαλα στο κείμενο που έδωσα για την πεντάδα νομίζω είναι πιο μεγάλο από review το κείμενο <laughs> ε... λέω δώστε ένα κειμενό Πραγματικό με τι πεντάδε, ο Βαγγέλη έστειλε χίλιε λέξει. Πόσο γράψαν οι άλλοι. 100 Το, <σχελίδι> <σχελίδι> το βάζει σε spoiler. <σχελίδι> το βάζει σε spoiler όμω του το καθενό. Οπότε εντάξει δεν ενοχλεί. <σχελίδι> <σχελίδι> ναι. Ναι, εν τω μεταξύ, εγώ και εσύ γράφουμε πάντα μεγάλα κείμενα. Και εσύ γράφει μεγάλο κείμενο πάντα. <σχελίδι> Στο... θα έχω, δεν το έχω γράψει ακόμα εγώ, αλλά θα έχω να γράψω κι εγώ πολύ κατόρθω αυτό. Εντάξει, εσύ το έχει <σχελίδι> περιποιηθεί, το έχει κάνει μυθιστόρημα λίγο. Αλλά ωραίο, ωραίο. Λοιπόν. Θα τα πούμε. Τα πούμε στην επόμενη εκπομπή για αυτά. Έγινε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από εμά. Ε, ευχαριστούμε πολύ που μα ακούτε. Να, έχετε, να, να επαναλάβουμε πώ. Ε, Όχι πώ. Να επαναλάβουμε μάλλον τι ευχέ μα ε, για μια καλή χρονιά. Με υγεία, με ευτυχία και προσωπικέ επιτυχίε για όλου. Και συλλογικέ επιτυχίε για του υπόλοιπου. Όπω εμεί που έχουμε τα sites και τα podcasts και αποσκοπούμε σε τέτοια πράγματα. Να <laughs> είστε όλοι καλά. Ε, και εμείς θα είμαστε εδώ για να σας ε, δίνουμε αυτό που ξέρουμε να δίνουμε δηλαδή επεισόδια <laughs> podcast <laughs> <έτσι>. <laughs> ε... Καλή χρονιά σε όλου. Χρόνια πολλά σε όλου. ευχές σε όλου. Υγεία πάνω απ' όλα. Το 2021 να είναι ένα πολύ καλύτερο έτο για όλου. Ε, αυτά και μην ξεχάσετε να, μπείτε στους, να πάρετε μέρο στο διαγωνισμό το μεγάλο. Αυτά. Αυτά. Ανανεώνουμε, τον, ε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.